Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στη φωλιά των Κούκου. Προσπαθώ να κάνω ισορροπία του σύνορα πάνω στο κερασάκι αυτό μέσα στο χυμό μου από ακτινίδιο. Το grapefruit είναι πολύ πιο άνετο, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά όταν ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, όταν είστε στη φωλιά των Κούκου, όταν θα δείτε την Άσυνα τι σας λέει, τι πρόκειται να συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Τι λένε τα άστρα. Ποιος είναι όμως σήμερα εδώ κοντά μας, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα μαγειρέψει. Μα γιατί θα έχουμε αυτό το καλεσμένο μας για να μαγειρέψει σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Χρήστος Μπάρκας. Θα έρθει ο Χρήστος μας πρώτη φορά εδώ να μαγειρέψει μαζί μας. Και τι θα μαγειρέψει. Τι θα μαγειρέψει. Κοτόπουλο με κουσκούς και καπνιστό τυρί με τσοβόνε. Εγώ με το που ακούω κουσκούς καταλαβαίνεις, αναστατώνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Ας το έχω δοκιμάσει και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι σήμερα σε έχουμε αποκλειστικά. Έχουμε αποστολές, όχι αποστολή, μόνο αποστολές. Έχουμε γάμους, έχουμε πράγματα να πούμε και έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Και ποια έχουμε έκπληξη καλεσμένη, μία και μοναδική υπέροχη. Ποια είναι αυτή που θα έρθει εδώ. Την Έλλη Κοκκίνου. Θα την τρελάνουμε την Έλλη. Θα της πάρουμε τα μυαλά, θα γίνει χαλασμός εδώ μέσα στο στούντιο με αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εκείνη. Οπότε πάμε να δούμε τα 14 πιο κούκου βίντεο της σημερινής ημέρας και να ξεκινήσουμε. Πάμε στην υγειά μας. Θα πιω λίγο. Δείτε σε λίγο όλα όσα έγιναν στο γάμο του Στράτου Τζορτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα στην Κρήτη και τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα των Κούκου. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου τη χάρισες. Σοφία, την αξίζεις ειλικρινά. Πάμε τώρα γιατί η Βάνα Μπάρμπα αρχίζει και βγάζει λόγους με ματιό και τα λοιπά. Καλή εβδομάδα! Τι ωραία, καλή εβδομάδα! Πώς είστε! Την αγάπη μας από που και μας βλέπετε, Ελλάδα Κύπρο, τα φιλιά μας εδώ στη φωλιά των Κούκου. Τι ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό! Τι ωραίο που ήτανε! Τι ωραία καρδούλα είναι αυτή που έχω στα χεράκια μου! Τι ωραία μπομπονιέρα είναι αυτή που μας έφεραν τα παιδιά! Ήταν έναν διαρριγάτο εκεί πέρα, δεν έχει αφήσει άνθρωπο όρθιο, τους ξάπλωσε όλους κάτω. Δηλώσεις από εδώ, από εκεί, έχουμε όλα τα αποκλειστικά από αυτόν τον γάμο που περιμέναμε τόσο πάρα πολύ καιρό. Ο Στράτος με τη Σοφία ενώθηκαν με τα ιερά δέσμα του γάμου, εμείς ήμασταν εκεί, είχαμε το μάγο. Τι έγινε με το μάγο, τον ερωτόκριτο, την αρετούσα, τα ζεμπέκικα, τους χορούς, το τακιτάκι, το σουλασούλα. Δεν ξέρω, έγινε εκεί πέρα χαλασμός, δεν υπάρχει. Και αυτή η πολύ ωραία, θα δες μου λέω, μπομπονιέρα που λέει, ευχαριστώ τους φίλους μου με όλη την καρδιά μου, από που παραβρεθήκατε στην Στεφάνο Σίμων. Περίμενε να κάνει. Ναι, όχι, καλά το είπες. Περίμενε να κάνει ρήμα. Με όλη. Α, περίμενε. Δεν είναι ρήμα, είναι ευχαριστήριο. Με όλη την ψυχή μου, από παρευρεθήκατε στη Στεφάνο Σίμου. Α, οκ. Εσύ έκλεισε καλύτερα. Τώρα το καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι έχουμε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα στο νούμερο 1. Το οποίο το νούμερο 1 μας είναι επίσης. Το νούμερο 1 μας έχει σχέση λίγο έως πολύ με αυτά όλα που είπες πριν από λίγο. Ναι, αλλά αλλού. Και με πάρα πολύ παράδοση όμως. Πολύ έστω. Με έναν τρόπο. Πολύ παράδοση, παιδιά. Πολύ παράδοση, είπε και, την ένιωσε όλη την παράδοση. Τι ωραία περνάνε κάποιοι άνθρωποι, ρε, παιδιά. Έτσι. Να σου πούμε ότι πέρασαμε κι εμείς πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Βεβαίως. Το Σάββατο είμαστε στο Comedy Festival. Στο Startup Comedy Festival ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία. Περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Λάμπη του Φυσφή και τον Δημήτρη το Ζήση. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Και θα δούμε αύριο υλικό από τα καμώματά μας εκεί, γιατί ήμασταν πολύ και διάφοροι. Και βέβαια εχθές που ήταν η τελευταία μέρα από το Enzo de Cuba που έκλεισε το Latin αυτό υπέροχο μέρος, 19 χρόνια μετά.
που χαιρετήσαμε λίγο την νιώτη μας. Και πάμε τώρα να δούμε το νούμερο 14, να αρχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση για να φτάσουμε και σε αυτό το νούμερο 1 από το παραδοσιακό. 14. Καλή μας εβδομάδα. Καλή να έχουμε. Καλή και τι έχουμε. Όμορφη εβδομάδα αυτή. Όταν τρυπώνει η κάμερα τη εκπομπή με τον Γιάννη Πουλόπουλο και συναντάει εδώ τον κύριο Γιώργο Παρτσαλάκη και τον πρωτότοκο γιο του, τον Μανώλη. Πήγαν στο Jazz Burger Bar στο Εγάλεο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο που διατηρεί ο πρωτότοκος γιος του Γιώργου Παρτσαλάκη. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι άντρες μεταξύ τους και ειδικά όταν είναι μπαμπάς και γιος. Είναι πολύ ωραία αυτή η σχέση και θα δούμε πολλά στοιχεία. Όμως εγώ, κυρία μου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, έμεινα άναυδος όταν άκουσα από τα χείλη του Γιώργου Παρτσαλάκη ότι ο άνθρωπος είχε φτάσει να παίρνει 9.000 ευρώ το επεισόδιο στο παρελθόν. Και μπράβο του. Και τώρα μας λέει ο ίδιος ότι πλέον οι ηθοποιοί, άκου, πληρώνονται για τα σύριαλ με το μήνα και όχι με το επεισόδιο. Και μάλιστα, Παναγία μου και Χριστέ μου, παίρνουν κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ το μήνα. Όχι καινούργοι, οι ηθοποιοί, οι φτασμένοι που έχουν εμπειρία. Στο νούμερο 14. Τατουάζ τέλος, αλλά ήδη έχουμε νέα τηλεοπτική σειρά στα σκαριά. Με την υπογραφή του Ανδρέου Γεωργίου και με την Βάνατη Δημητρίου που γράφει το τατουάζ. Το ερώτημα είναι πού θα το δούμε, γιατί ακούγαμε για Αλφα, για Sky, για Open, για Αντένα. Το πώς, τι και πού και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν ξέρω, είναι κάτι πάντως που πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα ξεκαθαρίσει. Ο Απόστολος Γκλέτσος που παίζατε μαζί στο τατουάζ είπε κάποια στιγμή πού τα παλιά τα χρόνια παίρναμε 10.000 ευρώ το επεισόδιο. Τώρα 1.000-1.500 είναι ο μισθός μας. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά? Δεν το συζητώ και λέει, είναι και συγκρατημένος. Δηλαδή? Είναι κάθετη η μείωση. Αν έπαιρνες 100, παίρνεις 10. Πήρατε ποτέ 10.000 ευρώ το επεισόδιο? Πήρα 9.000 ευρώ το επεισόδιο. 35.000 ευρώ το μήνα είναι πάρα πολλά χρήματα. Με 4 επεισόδια εννοείται, έτσι. Βέβαια. Τότε ήταν εβδομαδία. Πλέον δεν υπάρχουν επεισόδια. Υπάρχουν μηνιάτικα. Μισθή. 400 ευρώ, 500, 700, 1000, 1200, 1500. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα μισθό για καθημερινή σειρά. Έχοντας κάνει 79 θεατρικά έργα, έτσι, δεν κουράζεστε κάποια στιγμή να πείτε ότι να δουλεύω και στο θέατρο και στην τηλεόραση? Κάποια στιγμή έκανα μία ασύλληπτη βλακεία και έκανα ένα εστιατόριο. Βρέθηκα στο μηδέν και από εκεί πέρα έχω δύο παλικάρια, δύο παιδιά. Δεν έχω πουθενά καταθέσεις, δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Προσπαθώ να υπερασπιστώ τα παιδιά μου και να είμαστε σε μια αξιοπρέπεια. Προσωπικά πώς είστε? Γιατί είχα διαβάσει μια συνέντευξη που λέγονται ότι είστε μόνος και είχα στεναχωρηθεί λίγο. Όχι, να μην στεναχωριέστε καθόλου. Είμαι ήδη 68 ετών. Έκανα 3 γάμους. Πέρασε στη ζωή μου υπέροχα. Είμαι πλήρης, ειλικρινά το λέω. Τώρα που σας έχω και τους δυο μαζί, αναρωτιέμαι, έχετε την κλασική σχέση μπαμπά και γιου ή είστε πιο πολύ φίλοι πια? Όχι, την κλασική σχέση πατέρα γιου. Ο πατέρας μου με στηρίζει σε αυτά που κάνω. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι καλός γιος αυτό. Καμία σχέση βέβαια, είναι Ανατολή-Δύση με μένα. Είναι επαγγελματίας, έχει μια σοβαρότητα, ελέγχει την κατάσταση, είναι επιχειρηματίας και κάτι που έκανα στη ζωή μου και καταστράφηκα, κατά συνέπεια καταλαβαίνεις ότι δεν έχω καμία ζωή. Ναι, και αλλά από εκεί έμαθα εγώ. Αν δεν κάνω λάθος, στην επιχείρηση που είχε ο μπαμπάς, την έτρεχες εσύ, ναι. Έτσι. Από τότε μπήκα σε αυτό το χώρο και το εξέλιξα εγώ μετά στα μαγαζιά που έκανα. Κάναμε το μαγαζί στο Ήλιον που έκανα το πρώτο, πέτυχε. Τώρα κάναμε δεύτερη κίνηση στο Εγάλεο. Μανώλη, να σε ρωτήσω, έπαινε καθόλου στα προσωπικά σου? Όχι, όχι. Έχει γνωρίσει κοπέλες μου, αλλά δεν έχει γνώμη. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να ασχοληθείς με την υποκριτική? Όχι. Δεν ασχολήθηκα με τα μαγαζιά και μπήκα σε αυτό το χώρο. Τώρα δεν ξέρεις ποτέ. Έλα. Πώς ξέρει. Έλα. Πώς ξέρει. Πιστεύω έπαθε ο Γιώργος εκεί πέρα ένα μικρό έτσι λίγο τύπου. Τι είναι αυτό που μου είπε? Ο Μανώλης έχει ακριβώς το χιούμορ του πατέρα του, του Γιώργου. Και έχει αυτό το timing το υπέροχο. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ ξαφνικά. Οπότε, όπ, το ξέφερε στο Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως το κάνει ο Γιώργος. Ναι, αυτό. Υπέροχοι και οι δύο. Είναι πολύ ωραίο να τους βλέπω μαζί καταρχήν. Βέβαια, και κατά δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σχολιασμό αυτού του θέματος από αυτή την πολύ μεγάλη χρηματική διαφορά την οποία ανέφερε ο Γιώργος. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει έπαιρνα 9 χιλιάρικα και τώρα παίρνω
1500 ή 1200, ξέρω. Τεράστια πόσο διαφορά, γιατί ουσιαστικά είναι, αν το πάμε στο μήνα, όπως το πει, είναι 35.000 ευρώ το μήνα, με 1200, άντε το πολύ, είπε για κάποιους δύο, νομίζω λέει δεν πρέπει να φτάνουν. Εγώ προσωπικά ήμουν με το στόμα ανοιχτό όταν άκουσα πρώτα απ' όλα για τα 35.000 ευρώ το μήνα. Μου έφυγαν τα μάτια, άρχισα να τα χάνω λίγο, να πάω να λιποθυμίσω, γιατί μου φαίνεται τεράστιο το πόσο, παιδιά. Είναι λεφτά τα οποία, ας πούμε, κάποιοι από εμάς δεν τα έχουμε δει ποτέ και μπορεί να μην τα δούμε και ποτέ. Εννοείς, γιατί δεν ήταν άλλες εποχές. Σε 2-3 χρόνια μαζεμένα όλα αλλά αυτά που παίρνεις. Αυτό εννοείς. Ήταν τελείως ούτε σε μία ζωή, δηλαδή, κάποιοι από εμάς. Γι' αυτό φαντάζει τόσο υπέρογκο αυτό το ποσό. Προφανώς, καλά κάναν και τα παίρναν, καλά κάναν και τα φέρναν για να τα πάρουν. Δεν λέω κάτι. Είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Εγώ θα μου φαίνονταν πιο λογικό να τα παίρνει κάποιος για μια καθημερινή σειρά, γιατί αυτή φέρνει κάθε μέρα διαφήμιση. Αυτά τα χρήματα, επειδή έχω ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο, τα παίρνανε γιατί υπήρχε ανταγωνισμός να μην πάρει τον ηθοποιό το άλλο κανάλι. Δεν ερχόντουσαν όμως βάσει αγοράς, δηλαδή να έρχονται από διαφήμιση, ώστε να βγαίνει αυτό το σύριαλ που δίνει αυτούς τους μισθούς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που πήγανε. Αυτό που λες τώρα, αν ας πούμε, είναι, όχι ας πούμε, είναι ο Γιώργος Παρτζαλάκης, τον θέλει ένα κανάλι. Ναι. Δεν πρέπει, αν τον θέλουμε και, τα άλλα δύο ή τρία κανάλια, να τον πληρώσουν παραπάνω, γιατί το κανάλι πιστεύει ότι θα τα φέρει αφού θα έχει τον Γιώργο Παρτζαλάκη. Να σας πω κάτι. Είναι περισσότερο ότι δεν τα έφερνε, ας πούμε, στο τέλος. Δηλαδή, έχω ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο ότι γιατί τα παίρνανε, για να μην τον πάρει ο απέναντι. Αυτό δεν μιλάμε μόνο για τον Γιώργο τώρα, για αλλά να μην. Αλλά αυτά τα σύριαλ έμπαιναν μέσα σε διαφήμιση. Αυτή η παραγωγή δεν μπορούσε να. Δεν έπαιρνε. Λογικό. Ήταν όμως ξεστή και η εποχή εκείνη. Δηλαδή, όταν σε μια συγκεκριμένη εποχή τα λεφτά που δίνονταν όχι μόνο στο πίσω τηλεόραση, στους δημοσιογράφους, στους παρουσιαστές, στους διευθυντές, ήταν τόσο μεγάλα τα νούμερα, τότε λογικό ήταν να φτιαχτεί έτσι η πυραμίδα. Από εκεί λοιπόν, παιδιά, ήρθε πολύ όμορφο όλο αυτό που έχουμε ζήσει, που λέγεται οικονομική κρίση. Και τώρα γκρεμίστηκε αυτό και φτάσαμε σε μισθούς πείνας. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θα ντρεπόμουν αν ήμουν για παράδειγμα παραγωγός και είχα απέναντί μου τον Γιώργο Παρτσαλάκη και πρέπει να του προτείνω 1200 ευρώ το μήνα. Πραγματικά θα ντρεπόμουν. Πάντως, έκανε πολύ καλά πριν μιλήσω, κρατάω να πεις ότι αυτά συζητιώνται, γιατί παίρνουμε συνεντεύξεις από ηθοποιούς που λένε τα λεφτά που έπαιρναν. Και άλλοι άνθρωποι στη τηλεόραση έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά από αυτούς που επέφερες. Για να δούμε λοιπόν, τώρα. Θα σας πω το εξής. Εγώ δεν ξέρω 30 χρόνια στη δουλειά, δεν έχω ακούσει ποτέ παραγωγό, σε αυτό που είπε η Μαριλού δηλαδή, να δίνει λεφτά σε έναν ηθοποιό για να μην τον πάρει το άλλο κανάλι. Δεν έχει πέσει ποτέ στην αντίληψή μου, ούτε σε κανένα συνάδελφο. Δεν μας διεκδικούσαν ποτέ έτσι τα κανάλια. Υπήρχε μια δουλειά, υπήρχαν κάποια λεφτά. Ίσα-ίσα προσπαθούσαμε να πάρουμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο, αν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Okay. Λεφτά κάποτε υπήρχαν πολύ περισσότερα, όπως είπε και ο Στέφανος, και κάποιοι άνθρωποι πήραν κάποια χρήματα περισσότερα. Δεν νομίζω ότι μπήκε, ότι μπαίνανε μέσα οι σειρές, γιατί επίσης οι παραγωγοί φροντίζανε ποτέ να μην μπαίνουν μέσα οι σειρές τους. Από εκεί πέρα τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που λέει ο Γιώργος υφίσταται ακριβώς όπως το λέει. Έχω ακούσει ότι εντάξει, όλες οι τιμές, όλες οι αμοιβές έχουν αλλάξει τελείως. Δεν ισχύουν αυτά που ισχύαν παλιά και λογικό είναι, γιατί τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Αλλά το 1200 και το 1000 και τα λοιπά για καθημερινή, για καθημερινή σειρά. Καλά, εντάξει, τώρα άμα είσαι μόλις βγει από τη σχολή, είναι διαφορετική η αμοιβή σου με έναν άνθρωπο που δουλεύει 15-20 χρόνια. Δεν μπορεί να. Σε όλες τις δουλειές έτσι είναι. Αλλά μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό. Και ελπίζω να είναι, γιατί πραγματικά τότε είναι λίγο πιο άσχημα τα πράγματα. Δεν είναι. Μήπως λέει για νέους συναδέλφους, για ανθρώπους που είναι πιο καινούργιοι στον χώρο. Όχι για ηθοποιούς του επίπεδου του Γιώργου. Έχουμε πάντως παίξει αυτή την εκπομπή, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, αρκετά όχι ηθοποιών σε μεγάλα σειριάλ. Μας έχει πει πολλά ο Γιάννης. Και επειδή οι τιμές μπορεί να μην είναι τόσο, αλλά δεν είναι και πάνω από 2.000, να λοιπόν και σήμερα μέσω του κ. Παρτσαλάκη, γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά όχι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργη και τον Μανώλη. Και πολλά φιλιά και την αγάπη μας. Και πάμε στο νούμερο 13! Έκτακτε! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Το λέω με χαμόγελο όσο μπορώ, διότι το νέο που θα σας πω δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε, διότι παιδιά μου, την Παρασκευή η Βίκη Σταυροπούλου, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μας ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι ακυρώνεται η περιοδία της παράστασης, μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου από το ΕΓΑΛΕΟ και να κάνει μετά μια μεγάλη περιοδία σε μεγάλες πόλεις όλης της χώρας. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι για Βίκη Σταυροπούλου, που δεν την έχουμε συνηθίσει γενικότερα να μιλάει, ήταν αρκετά αιχμηρή
η ανάρτηση που έκανε. Και έχω διαλέξει και 3 σημεία που μπορώ να σα διαβάσω. Λέει λοιπόν η Βίκη, είμαι βαθιά πληγωμένη και στεναχωρεμένη, ειδικά για μια δουλειά που θα απασχολούσε πάνω από 25 ανθρώπους, αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατον να κάνω οτιδήποτε άλλο. Και συνεχίζει λέγοντας, ελπίζω τα επόμενα χέρια, μιλώντας βεβαίως για την παραγωγή, να είναι πιο αξιόπιστα, με την ίδια αγάπη, πίστη και σεβασμό για τη δουλειά όσο τη δική μου, όσο και των συναδέλφων μου. Εγώ λοιπόν έχω μιλήσει και με τον Πετροσβία, τον σκηνοθέτη, έχω μιλήσει και με ανθρώπους παραγωγής για να βγάλω μία άκρη. Γιατί υπάρχει εδώ ένα παρασκήνιο. Καταρχήν να σας πω ότι όλοι οι συντελεστές ενημερώθηκαν ότι θα κυρωθεί η περιοδία ουσιαστικά την Παρασκευή. Και αυτό έγινε διότι από τις παραστάσεις που είχαν ήδη κλείσει, συγκεκριμένα 5 τον αριθμό από ό,τι μου είπαν κάποιοι έτσι, που τους μετέφερε η παραγωγή, ακυρώθηκαν λόγω των εκλογών. Δηλαδή κάποιες πιάτσες, όπως λέτε και στη γλώσσα σας, κρατερέ μου. Συγγνώμη, ακυρώθηκαν 5 πιάτσες. 5 μου είπαν εμένα συγκεκριμένα ότι τους μετέφερε ότι έχουν ακυρωθεί από τις 50 και βάλε που είχαν κλείσει. Και έτσι λοιπόν θεώρησαν ότι... Αυτός δεν είναι λόγος για να ακυρωθεί μια ολόκληρη περιοδία. Λοιπόν, συνήθως. Λέω λοιπόν ότι για λόγους λοιπόν εκλογών η επίσημη εξήγηση είναι ότι για λόγους εκλογών κάποιες πιάτσες ακυρώθηκαν ήδη και ότι ίσως φοβόντουσαν και ότι κάποιες άλλες στην πορεία θα ακυρωθούν και γι' αυτό λοιπόν επέλεξαν να μην γίνει η περιοδία. Εγώ λοιπόν μίλησα με τον Πετροζούλια, ο οποίος μου είπε ουσιαστικά και μου είπε να το μεταφέρω αυτό και στην τηλεόραση, ότι τον καλύπτει απόλυτα αυτό που έγραψε η Βίκη Σταυροπούλου και ότι και ο ίδιος θεωρεί πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη και είναι πολύ πικραμένος, διότι θεωρεί ότι είναι η μοναδική περιοδία η οποία ουσιαστικά ακυρώθηκε λόγω των εκλογών. Και ότι η αίσθηση γενικότερα που έχω από τους συντελεστές που μίλησα είναι ότι ίσως δεν έγιναν όλη η προσπάθεια που έπρεπε να γίνει, ας πούμε, προκειμένου τελικά να μειωθεί το budget και να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε η περιοδία τελικά να γίνει. Δεν έβγαινε αυτό δηλαδή ουσιαστικά με πιο λίγες πιάτσες. Προφανώς λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι επειδή ούτως ή άλλως είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή που με δυσκολία αυτό που λέμε θα έβγαινε, όταν ακυρώνονται και κάποιες πιάτσες, εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τον παραγωγό. Προσέξτε τώρα όμως, το γεγονός ότι αυτό έγινε πραγματικά, ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο, φαίνεται από το γεγονός ότι όλοι οι συντελεστές της παράστασης την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη συγκεκριμένα, είχαν πάει στην υγειά μας, στο Σπύρου Παπαδόπουλου, για να μαγνητοσκοπήσουν μία εκπομπή μαζί με έναν άλλο θείο της Μαρίας της Παναγιώτησας, που είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που είναι πολύ φίλος με τη Βίκη Σταυροπούλου. Και η συγκεκριμένη εκπομπή θα παιχτεί. Και η συγκεκριμένη εκπομπή ουσιαστικά ήταν τώρα, πρόμο τώρα. Για την περιοδία. Άντε. Την άλλη εβδομάδα. Για την περιοδία που επρόκειτο να ξεκινήσει. Υπάρχει όμως μία χτίδα φωτός σε όλο αυτό που σας περιέγραψα και αυτή είναι η είδηση που μαθαίνετε ουσιαστικά πρώτη φορά από εδώ. Είναι ότι με το που ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή ακυρώνεται η περιοδία, μαθαίνω ότι άλλος παραγωγός, επειδή ήταν μία sold out παράσταση αυτή όταν παίχθηκε στο θέατρο Αλίκη, πιστεύει ότι όχι μόνο μπορεί να βγάλει τα λεφτά της, αλλά μπορεί να πάει πολύ καλά και έχει προσεγγίσει κάποιους από τους συντελεστές προκειμένου να αυτή η παράσταση να γίνει αυτή η περιοδία και μένει να δούμε αν πια υπάρχει ο χρόνος να οργανωθεί αυτό το πράγμα από την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια περιοδία, κρατερέ μου, δεν είναι πολύ εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να την οργανώσεις. Θέλει πολλή δουλειά να γίνει και η συγκεκριμένη παράσταση αρχίζει να οργανώνεται ήδη από τα Χριστούγεννα. Βασικά μια περιοδία, εάν ακυρωθεί, ακυρώθηκε. Mm. Δεν οργανώνεται. Η περιοδία δεν οργανώνεται τώρα. Η περιοδία έχει οργανωθεί 2-3 μήνες πριν. Έτσι. Μακάρι καταρχήν, μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να γίνει η περιοδία. Γιατί είναι και ένα πολύ σπουδαίο έργο και πάρα πολλοί κόσμοι, εξαιρετικοί συνάδελφοι, πολύ ωραία παράσταση να τη δει όλη η Ελλάδα. Προφανώς, εάν υπάρξει νέος παραγωγός, θα ακολουθήσει την περιοδία που είχε προγραμματιστεί. Η καινούργια περιοδία δεν μπορεί να σχεδιαστεί τώρα, σήμερα που είναι πόσο του μήνα, 10 του μήνα, 10 Ιουνίου. Αυτά έχουν κλειστεί, υπάρχουν και άλλοι θείες που τρέχουν. Υπάρχει η αναστάτωση λόγω των εκλογών. Ναι, αλλά υπάρχει παντού όμως. Ότι αλλιώς ναι. Το πρόγραμμα θα ξεκινούσαν αλλιώς και γίνονται κάποιες μεταβολές στα προγράμματα. Ναι, για να μην αυτό ισχύει όμως για όλα τα προγράμματα, για όλους τους θειάσους, για όλες τις εκδηλώσεις. Παντού δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα επλήγει το μόνο η συγκεκριμένη παράσταση. Δηλαδή όλοι θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι, όλα τα προγράμματα αλλάζουν. Και αυτό είναι τώρα για 5 περιοδίες. Είναι συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των θεάτρων, με τους δήμους. Που, δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι τέλος που δεν γίνεται, εκτός και αν υπάρχουν άλλοι λόγοι βέβαια. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και ότι θα γίνει αυτή η περιοδία.
Και τα φιλιά μας σε όλους και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μας. Κάστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ώρα έχει πάει 9 και 16. Να μας πάει 9 και 16, ρε φίλε. Πάμε, παρακαλώ πάρα πολύ σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε εδώ στην τον Κόκο θα συνεχίσουμε την αντίληψη του Μέτσης για να φτάσουμε αυτό το παραδοσιακό τατό. Ωραίο τατό. Βάλτε ένα τακιτάκι. Νούμερο 1. Βάλτε ένα τακιτάκι. Μόνο λάτι. Μόνο λάτι. Δείτε σε λίγο όλα όσα έγιναν στο γάμο του Στράτου Τζορτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα στην Κρήτη και τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα των Κούκου. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου τη χάρισες. Σοφία, την αξίζεις, ειλικρινά. Πάμε τώρα γιατί η Βάνα Μπάρμπα αρχίζει και βγάζει λόγους με ματιό και τα λοιπά. Μου έχει λείψει μερικές ώρες. Μερικές ωρίτσες. Χόρεψαν όμως και στο γάμο στα Χανιά. Τι ωραία που θα ήταν εκεί πέρα. Τυχερή Νάντια μας που ήταν για να εκπροσωπήσει τη φωλιά των Κούκκου. Βίνω ανθός παρτών. Όλες αυτές τις αποκλειστικές εικόνες και ειδήσεις και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Βλέπουμε κάποια από αυτά που θα παρακολουθήσουμε. Δεν είναι όλα φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε, τις έχουμε κρατήσει το καλό για τη συνέχεια. Και πάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση και πάμε. Ακούτε σε ποιο νούμερο να πάμε, άραγε. Σε ποιο να πάμε, λες. Εγώ λέω να πάμε τελείως τυχαία και συμπτωματικά στο νούμερο 10. Να δούμε τι μπορεί να έχει εκεί. Να πάμε στο 10. Τι έχει. Και ας το δεχτώ. Γιατί τι έχει το νούμερο το 10, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα, πώς κρατερέ. Με το κούκκι το δελτίο, Μαριλού. Μπράβο. Το βρήκε επιτέλους, παιδιά. Από την Ελισάβετ Κυρίτση και έχουν γίνει πραγματάκια το Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε, η Μαρία Κορινθίου έβρασε μακαρόνια. Αυτό θα μπορούσε να μην είναι μια είδηση. Αλλά. Πώς έβρασε μακαρόνια. Ωραία. Έβρασε μακαρόνια με έναν τρόπο που έγιναν έξαλλοι οι followers από κάτω και αναγκάστηκε να σβήνει σχόλια. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Τα άκαψε. Δεν θέλω να σου πω. Με το καινούριο της μαλλί, βεβαίως. Επίσης, δεν θα πιστέψετε με ποιον μοιάζει ο Σπύρος Μπιμπίλας. Δηλαδή, αν έχετε αυτή τη στιγμή 30 πιθανότητες στο κεφάλι σας, 30. Είναι η 31η. Εντάξει. Ότι θα είχαμε 30 πιθανότητες με ποιον μοιάζει ο Σπύρος, 30 άλλους 30. Με ποιον. Και δεν μοιάζει μόνο στον εαυτό του. Υπήρξαν και άλλοι άνθρωποι που το πιστέψανε αυτό το πράγμα. Okay. Και επίσης η Πόπη Τσαπανίδου δεν είναι το δικό μου πάβλωμα, είναι για δύο άτομα. Είναι το στρώμα μου μονό. Στο νούμερο 10. Wow. Y desde que te esa bota la gata son de tren tres. Si tú quieres preguntar si no me crees. Δεν ξέρω πόσο κεφάτι είστε όταν πάτε ή γυρίζετε από το σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά εδώ πάντως είναι μέσα στη χαρά και την ελαστικότητα. Ο ένας σε όρθιο σπαγκάτο, ο άλλος σπρώχνει το καρότσι σε κατακόρυφο. Ποιος θα πληρώσει στο ταμείο και πώς θα ήθελα να δω. Καλημέρα σας και καλά ψώνια να έχουμε. Fuego.
Φόρεσε τα βινίλ της η Φουέγο και ανέβηκε στη σκηνή του Συντάγματος σηκώνοντας το Pride στον αέρα. Σιγά μην έλειπε η Ελένη Φουρέιρα από τον Grand Event του Σαββάτου, η οποία πέταξε και τη δερμάτινη καλτσοδέτα της στο κοινό. Έχουν και ποιοτική τα ξεμαλιάσματά τους, νομίζετε? Τα καλύτερα, μη σας πω. Τραγούδησε ο Βασίλης Λέκα στο Καρούζο του Λούτσιο Ντάλα, όρμησε κάτω από το post στο Instagram ο κατά τα άλλα gentleman Μάριος Φραγκούλης. Αχ, είστε και οι δύο πολύ καλοί, αλλά μην ξεπερνάμε και τα όρια. Επιτέλους σοβαρευτείτε. Κύριε Λέκα, μην κάνετε το ταλέντο σας πρόβλημα. Δεν του άρεσε, σου λέει αυτή η ερμηνεία. Έπεσαν οι fans του Λέκα να τον εφάνε. Αυτά για τους έντεχνους και τους εμπορικούς. Που σαν το κακό που βρήκε τον Αντώνη Ρέμο, άλλον να μην έβρει. Προχθές έρχεται, μου λέει, ας λέει το παιδί μας, λέει, έχει πρόβλημα. Λέω τι, λέει, τραγούδησε, λέει το τραγούδι του μπαμπά. Λέει ποιο, ξημερώματα. Παιδιά, όχι σοβαρά, είναι αληθινό αυτό, δεν σας λέω πλάκα, σοβαρά. Ναι. Έτσι, άρα το παιδί μου πρώτο τραγούδι, τραγούδισε τα ξημερώματα. Και είπε ότι είναι και ο μπαμπάς. Αφού δεν τραγούδισε το Καρούζο του Λέκα, να πεταχτεί ο Φραγκούλης και πάλι καλά να λέμε. Στο Louis Night Show, τα είπε ο Αντώνης. Ποιος έβαλε τη Μαρία Κορινθίου με τέτοια ζέστη να φτιάξει μακαρόνια και γιατί? Στο μεταξύ, λάσπη το μακαρόνι μέχρι να βγει το σωστό το κλικ και να το ανεβάσει η ηθοποιός στο Instagram. Κατά χιλιάδες όμως τα likes από τους fans της που τα λυμπίστηκαν. Τα μακαρόνια. Στη Μακεδονία του παλιού καιρού. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα καλοδεχτείτε αυτή τη δήλωση. Η πολύ μακρή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική. Άσε που μοιάζω και με τον Μεγαλέξη. Και όταν μου λένε, έλα μωρέ, δεν είμαστε Έλληνες, έχουμε πρόσμιξη. Εγώ δεν έχω πρόσμιξη. Κάποτε με είχαν διαλέξει για μια αμερικάνικη ταινία, η οποία δεν γυρίστηκε τελικά, για να κάνουν τον Μεγαλέξανδρο σε μικρή ηλικία. Αλλά είχαν βάλει το νόμισμα του Μεγαλέξανδρου με το προφίλ μου εδώ και είναι ακριβώς το ίδιο. Θα σέβεστε. Η φάση είναι, μην παραχαράσετε το προφίλ του Μεγαλέξανδρου, αλλά Σπύρος Μπιμπίλας είναι αυτός. Και εσύ που λίγο κάπως θύμωσες, έλα, χαμογέλα. Πόπι Τσαπανίδου και σχέσεις στον Τότ. Πού μένεις? Κυφσιά, μόνη σου. Ναι, γιατί, κακό. Όχι, δεν μένεις με κάποιον. Γιατί να μένω με κάποιον? Μένει κάπου αλλού. Ναι. Α. Εσύ είμαστε λίγο μεγάλοι για να μην πατέρα σπίτι του. Είμαστε λίγο μεγάλοι για να μπαίνουμε μαζί. Λες. Είσαι σε μια σχέση που ο καθένας έχει το σπίτι του. Ναι. Τα τσανάκια και ο καθένας σπίτι του. Είχαμε στρώσει ο καθένας τη ζωή του έτσι όπως την είχε δομημένη. Τα σπίτια μας, τα τέτοια μας, βολές μας. Ναι. Ναι, μεγαλώσαμε, ποιος ο λόγος. Είμαι πολύ μεγάλη για να πω ότι κάνω γάμους. Και το μεγάλη το έσπασε σε τάλιρα. Έχεις περάσει το 52. 52 είσαι. Όλα. Και τα λες και δεν σου φαίνεται καλά. Μπράβο. Όχι μόνο τα λέω, θέλω να κάνω και καμπάνια. Αφαιθείτε να γεράσετε, παρακαλώ. Να θες να γεράσεις και τον μπότοξ να μην σε αφήνει. Όχι εμάς, τις άλλες. Συνεχίζω με σχέσεις και Ευελίνα Παπούλια στο τέτα τέτ του Ρικ. Με την τωρινή σχέση σου πώς γνωριστήκατε? Είμαστε από μωρά παιδιά μαζί. Η μαμά μου και η μαμά του είναι κολλητές φίλες από την Ερμιόνη. Η αδελφή του ήταν η κολλητή μου. Ο διακόπτης πώς γύρισε? Έλαντε, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι πώς συνέβη. Δεν υπήρχε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω, έγινε. Ήταν μαγικό. Δεν μπορώ να σου πω. Έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και έτσι συνέβη. Πόσο καιρό είστε μαζί? 4 χρόνια. Μην μου πεις ότι σκέφτεσαι γάμο. Όχι. Για κάτσε να ψάξω τους παιδικούς φίλους κι εγώ. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Ναι, γιατί πραγματικά, Ελισάβετ, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Η κυρία Τσαπανίδου, τι όμορφη που είναι πανέμορφη. Υπέροχη, υπέροχη κυρία. Δηλαδή, υπέροχη. Ειλικρινά, ειλικρινά, δηλαδή, λέει, ας πούμε, 52 χρονών. Φυσικά και δεν μοιάζει 52 χρονών, αλλά και που είναι 52 χρονών, είναι, δεν ξέρω, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει. Γιατί καταρχήν η κυρία Τσαπανίδου είναι ίδια στα 52, κατάλαβες. Δεν είναι μία Πόπη Τσαπανίδου που είχαμε γνωρίσει πριν από μία δεκαετία ή δύο δεκαετίες και μία άλλη Πόπη Τσαπανίδου, σωστή, νέα, ναι, στα 52. Σωστή. Έχει αφήσει το χρόνο να περνά πολύ όμορφο πάνω. Του κάνει πάρα πολύ γυμναστική και διατροφή, παρότι δουλεύει σε αυτό το σκληρό επάγγελμα που λέγεται δημοσιογραφία και δεν έχει χρόνο. Και τα έχει καταφέρει μία χαρά. Και νομίζω όμως ότι σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο τρόπος που βλέπει τη ζωή και έχει συνοδοιπόρο τον σύντροφό της. Γιατί σου λέει. Δηλαδή, αφού ότι δεν γερνάει, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ κούκλα, είναι επειδή δεν μένει στο ίδιο σπίτι. Επειδή με δεν μένουν ακριβώς στο ίδιο σπίτι, παρότι είναι ζευγάρι και παρότι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάνει ο κόσμος,
να συγκατοικήσουν. Αφού λοιπόν δεν έχουν την κλασική οικογένεια με τα παιδιά που τα παιδιά πρέπει να αναγκαστικά σε ένα σπίτι με τον παπά και τη μαμά, οι άνθρωποι έξυπνοι πλέον με εμπειρία ζωής αποφάσισαν να διατηρηθούν πολύ ένθερμοι, φρέσκοι και σου λέει: έχω νεύρα, θα πάω σπίτι μου. Μα τώρα... Έχει νεύρα, ναι, θα πάει σπίτι τώρα του. Τώρα είναι η στιγμή τους όμως να ζήσουν τον έρωτά τους. Μα γιατί το ζουν τον έρωτά τους. Δεν υπάρχουν παιδιά να μεγαλώσουν. Είναι ήδη μεγάλα και είναι δύο άνθρωποι ερωτευμένοι. Μπορεί να έχουν τα σπίτια τους. Ας μην ξενικιάσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αλλά ας μένουν στο ένα. Όχι. Ας μένουν στο ένα, ρε παιδί μου, μαζί. Να συγκατοικούν, να μοιράζονται και τα έξοδα. Θα τους έρθει πιο οικονομικά. Και αν τύχει και μαλώσουν μαύρη ώρα που τα ακούει, να πάει ο άλλος στο σπίτι του. Γιατί να μην μένουν μαζί. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς μπορείς να θέσεις και σε εφαρμογή ένα τέτοιο, ας πούμε, μεγαλεπίβολο σχέδιο να μένεις σε διαφορετικά σπίτια. Σιγά το μεγαλεπίβολο σχέδιο. Γιατί θα έρθει και η στιγμή που θα κάνεις μια αγκαλιά με τη σύντροφό σου. Παιδί μου, δεν κοιμούνται μαζί άνθρωποι. Να την πάρω τηλέφωνο εγώ και να της πω, να σου πω, θέλεις να βρεθούμε τώρα, μπορείς, έχεις δουλειά, να έρθω στο σπίτι σου ή να έρθεις εσύ στο δικό μου. Λοιπόν, δεν έχουμε τα προβλήματα αυτά. Τώρα που είμαστε 30 και μένουμε με τους γονείς μας. Θα τα μεταφέρουμε αυτά τα προβλήματα και στα 52. Αν θες να κάνεις αυτή την αγκαλιά και εκείνη δουλεύει, πάλι το ίδιο δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό το βράδυ όμως. Η κυρία Τσαπανίδου και ήμουνα γιατί να μην μείνουν μαζί, μήπως. Και τελικά είναι το σωστό. Γιατί έχεις τα ταξίδια, έχεις τα εστιατόρια. Όποτε θες να πας να τον δεις, πας και τον βλέπεις. Όποτε θες να κοιμηθείς εκεί, κοιμάσαι. Αλλά όταν θες να είσαι μόνος σου, είσαι μόνος σου. Και όσο για τα κοινά έξοδα, συγγνώμη. Αν δεν μπορείς να συντηρήσεις και ένα σπίτι, ας πούμε, στα 50, εντάξει. Καλά, αυτό, συγγνώμη. Να το πιο σημαντικό δεν το είπαμε. Το ραντεβού, παιδιά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δίνουν ραντεβού για να βγουν έξω. Ναι, είναι ό,τι πιο ωραίο. Ναι. Ετοιμάζεται ο ένας, ετοιμάζεται ο άλλος. Υπάρχει λίγο αυτοκαρδιοχτύπη και πας και παίρνεις τη γυναίκα σου. Γιατί σύντροφη είναι γυναίκα του, είναι τώρα, από το σπίτι της και βγαίνεις ραντεβού. Μάλιστα. Εντάξει. Τι όμορφο. Αφού λέμε για καρδιοχτύπη, πάμε σε έναν υδατάνθρακα. Ο οποίος δεν έχει ξαναπλασαριστεί ποτέ με τέτοιο τρόπο. Ένα μακαρόνι που βγήκε από μια κατσαρόλα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το περιτύλιγμα. Με κουτάλα βγήκε. Θα έλεγε κανείς. Και έγινε χαμός, παιδιά. Γιατί έγινε χαμός. Γιατί τις γράφαν από κάτω διάφορα σχόλια τα οποία ήταν έτσι λίγο πιο καυτά. Και δεν της αρέσανε της Μαρίας Κορινθίου που βγήκε με τα ισόρουχα να βράσει μακαρόνια. Όχι όλοι, γράψανε και διθυράμβους από κάτω, παιδιά. Έπεσε πολύ μέλη. Αλλά είναι, ήταν λίγο πιο τσιμπημένα, ας πούμε. Ναι. Τα τσιμπημένα σβήστηκαν τα σχόλια, μάλλον για να μην τα δει ο Γιάννης Αϊβάζης, εντάξει. Ναι, φαντάζομαι. Γιατί ναι, δεν ήταν άσχημα τα σχόλια, πέρα από τα άσχημα τα γνωστά που είχαμε. Δεν ξέρει ο Γιάννης. Σχόλια τα οποία κάνουν οι άντρες στα social media όταν βλέπουν μια τέτοια φωτογράφηση που κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά. Προκαλεί. Αυτό προκαλεί. Αλλά, να σου πω κάτι. Αυτό είναι ντυμένο, δεν είναι γυμνό. Δεν το λέω κακό. Δεν το αυτό λέω είναι κακό. Πολύ ντυμένο. Προκαλεί τις αισθήσεις, Στέφανε. Αν ο Γιάννης Αϊβάζης θύμωνε με αυτά τα σχόλια, εγώ αναρωτιέμαι ποιος έβγαλε αυτή τη φωτογραφία στη Μαρία Κορινθίου, γιατί είναι στο σπίτι τους. Και εγώ σκέφτομαι λίγο το backstage. Σωστό. Γιατί πώς πρέπει να πέσει εδώ σωστά το φανελάκι, το πουκαμισάκι, να φανεί λίγο όμως τόσο όσο. Επίσης, να μην φανεί καθόλου το κάτω μέρος και να μην προλάβει να λασπώσει το μακαρόνι για να βγει σωστό και καλό στην φωτογραφία. Είναι λίγο πριν λασπώσει το μακαρόνι και λέει τώρα είναι η σωστή στιγμή να γυρίσω, βγάλουμε φωτογραφία. Το backstage μόνο. Θα σου πω εγώ τι συνέβη. Όπως βγάζει τα μακαρόνια η Μαρία Κορινθίου, καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν τα έχει μαγειρέψει καλά. Γυρίζει και λέει: όχι, τι θα πει ο Γιάννης και πέφτει και το ρομπάκι. Παιδιά, αυτό δεν ήταν, δεν ήταν μια φωτογράφηση, ας πούμε. Φωτογράφηση. Ε, τι να κάνει πρόμο τα μακαρόνια. Είναι μια φωτογράφηση γιατί υπάρχει και κάποιο μακιγιάζ και κάποιο μαλλί. Ναι, θέλω να πω μάλλον κάποιο προϊόν. Ναι, είναι. Είναι για ισόρουχα. Είναι, έχει ταγκαρισμένο ένα ισόρουχο πάνω. Επίσης να πω, αυτό, εγώ, είναι μια φωτογράφηση άρα εμένα αυτό. Μου αρέσει, όμως, ας πούμε ότι βάζαμε εμείς μια τέτοια φωτογραφία. Άμα δεν θες τα σχόλια ή κάνε τη φωτογραφία και να μην σε νοιάζουν τα σχόλια, το οποίο είναι ok, ή μην κάνεις τη φωτογραφία. Το να κάνεις αυτή τη φωτογραφία και να μην θες και τα σχόλια δεν γίνεται. Το απόγευμα, ένα θα σας πω, το απόγευμα... Θα βράσω μακαρόνια. Πάντως, τώρα κακά τα ψέματα, εμένα μου θύμισε. Τι θα γίνει.
Μου θύμισε λιγάκι η Μόνικα Μπελούτσι, η Μαρία Κορυφή εδώ πέρα στη φωτογράφηση. Πες τα ρε, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία, από κακό λόγο. Και επειδή έχουμε και τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται του έχουν πει και πιστεύει και ο ίδιος ότι μοιάζει με τον Μέγα Αλέξανδρο, εσύ κρατερέ, πιστεύεις ότι μοιάζεις με κάποιον έτσι. Εγώ μοιάζω με ένα διάσημα από σένα που δύσκολα υπάρχει. Βεβαίως. Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναπώ άλλη μία για να το εμπεδώσετε. Το προφίλ μου μοιάζει με μία συγκεκριμένη ράτσα από ένα γαλλικό γεράκι. Έλα τώρα. Όχι, αγόρι μου, δεν μοιάζω. Ο Μπιμπίλα. Πολύ διάσημο. Πολύ διάσημο. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας όμως, στη φωτογραφία ειδικά που δείξαμε εκεί, που είναι νεότερος, το προφίλ του παιδιά, συγγνώμη, αλλά μοιάζει πολύ με την πρωτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μέλος της δυναστείας των Αργιαδών και ο Μπιμπίλα. Συγγνώμη, αλλά μοιάζει. Είναι πολύ διαβασμένο, Στέφανε. Πείτε στο Google, έχει κάνει. Πες μου πότε το βρήκε αυτό. Όχι, για Μεγάλο Αλεξάνδρου είμαι, αλλά να σου πω, παιδιά, εγώ φαντάζομαι πάνω στο μπουκεφάλα τον Μπιμπίλα και να κάνει ντουσα γαυγάμιλα εκεί και να γίνεται χαμό. Όταν γίνονται αναβιώσεις, ας πούμε, κάποιον, τη ζωή κάποιων ανθρώπων, δεν βρίσκουν κάποιους που να τους μοιάζουν λίγο. Εδώ, δεν είναι. Ναι, εκεί δεν είναι. Δηλαδή, σε αυτή τη φωτογραφία πραγματικά μοιάζει με έναν τρόπο, ας πούμε. Συγγνώμη, αλλά μοιάζει το προφίλ. Η μύτη τόσο πιο πολύ, νομίζω, παιδιά. Αυτή η χαρακτηριστική. Δεν είπαμε το μαλλί. Από τη Χαλκιδική μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, γιατί και εγώ είμαι από τη Χαλκιδική. Μπομπάζουμε από παλιόχωρα, Χαλκιδική. Όλα συνδέονται με τη Χαλκιδική, καταλάβατε. Και αν δεν συνδέονται με τη Χαλκιδική. Δεν έχει, όπως όλοι πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το ήξερα ότι θα πει η Σπυρό μου, αυτό με έκανε διπλά χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ας πούμε ότι φεύγει αυτό το θέμα μπροστά μας, θέλω να μπει ένα άλλο θέμα στο οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι. Δηλαδή, πραγματικά, αυτή η ποιοτική κόντρα η οποία συνέβη ανάμεσα στον κύριο Μάριο Φραγκούλη και τον κύριο Βασίλη Λέκα. Εγώ πάλι αυτό, ούτε αυτό το κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Δεν κατάλαβα την ένσταση, ας το πούμε έτσι, του Μάριου Φραγκούλη. Δεν του άρεσε προφανώς ο τρόπος με τον οποίο ο Βασίλης Λέκας τραγούδησε τον Καρούζο. Και εγώ δεν έχω καταλάβει. Ποια είναι η κατάσταση, ότι το Λούτσιο Ντάλα τον ακουμπάει μόνο ο Μάριος Φραγκούλης και δεν θέλει να τον ακουμπάει ο Βασίλης Λέκας? Αυτό μας λέει εκείνη τη στιγμή. Αυτό ότι τι είναι η Τραβιάτα, είναι ας πούμε ο Βέρντι. Είναι εμβληματικό το τραγούδι. Εμβληματικό, είναι, αλλά είναι τραγούδι, ας πούμε. Δεν βγήκε να τραγουδήσει Βέρντι. Μα καλά, και πες ότι το ακουμπάει. Γιατί πάρα πολλοί τραγουδιστές έχουν ακουμπήσει ιερά και όσια. Εντάξει, και δεν θα έπρεπε. Γιατί του κάνουν το σχόλιο από κάτω, έχουν προηγούμενα. Γιατί ο Μάριος Βραγκούλης, Μαριλού μου, είναι ο δικός μας Παβαρότη. Δηλαδή, ρωτάς ένα παιδί στον δρόμο. Εσείς στην Ελλάδα έχετε κανένα Παβαρότη, σου λέει, έχουμε τον Μάριο Φραγκούλη. Τι είναι κανένα Παβαρότη, είναι κανένα κιλό. Λέει λοιπόν, παιδί μου, ο Φραγκούλης. Εγώ δεν είμαι φαν, αλλά λέει ο Φραγκούλης ότι ωραία το είπες, Βασίλη Λέκα, αλλά μην το ακουμπάς το τραγούδι αυτό. Αυτή είναι η δήλωσή του, ξεκάθαρα. Θέλω να φτιάξω μια λίστα από τα τραγούδια που δεν ακουμπιούνται. Α πούμε, έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιο τραγουδάει αντίστοιχα τραγούδια. Και αυτό είναι ο Μάριος Φραγκούλης, κατάλαβες. Ναι. Εγώ τη δήλωση έτσι όπως τη βλέπω τώρα δεν την κατάλαβα. Στο μυαλό του, κατάλαβες αυτό. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω τώρα και την ξαναδιαβάζω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέει, αχ, είστε και οι δύο πολύ καλοί. Ορίστε. Ποιοι δεν καταλαβαίνω. Αλλά μην ξεπερνάμε και όλα τα όρια. Επιτέλους σοβαρευτείτε. Κύριε Λέκα, μην κάνετε το ταλέντο σας πρόβλημά σας. Απ' τη μία να γνωρίζει το ταλέντο, απ' την άλλη. Την ώρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Έχει βγει ο Λούτσιο Ντάλα και έχει πει: θέλω να με τραγουδάει μόνο ο Φραγκούλης. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αν έχει βγει ο Λούτσιο Ντάλα και έχει πει αυτό, εγώ θα τον στηρίξω. Γιατί εκνευρίζεσαι? Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί την είπε έναν άνθρωπο. Γιατί δεν εκνευρίζει ο Μάριος Φραγκούλης, τώρα εκνευρίζει και η Μαριλού. Κατάλαβα. Γι' αυτό εγώ τον δικαιολογώ και λίγο. Γιατί δεν τον έχουμε δει συχνά να κάνει αναρτήσεις ή να εκνευρίζεται για κάτι που μπορεί να σημαίνει. Οπότε μήπως το τραγούδι είναι εμβληματικό γι' αυτό και σημαίνει κάτι περισσότερο από αυτό που σημαίνει για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν μας πείραξε τόσο, λέω εγώ. Ναι, αλλά δεν τον ρώτησε και κανείς. Κατάλαβες, ρε παιδί μου. Είναι σαν να είσαι στην ουρά ή στο λεωφορείο καθημερινά που πηγαίνεις, έχεις μια κουβέντα στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο και πετάγεται ένας περαστικός και σου λέει κάτι. Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν σε ρώτησε κανένας. Ναι, αλλά άμα το πάμε. Έχει συμβεί σε όλους αυτό, φαντάζομαι. Όλοι λέμε όμως μια γνώμη πια, οπότε κανένας δεν μας ρώτησε υποχρεωτικά. Ναι, και πήραν τη γνώμη του, α πούμε, και μας πετάγανε στα γνωστά του Ντάνου. Καταλαβαίνεις, όλοι έχουμε μια γνώμη. Αυτό του Ντάνου που πάμε είναι. Ο κύριος Λέκας απάντησε κάτι σε αυτό που του είπε ο κύριος Φραγκούλης. Ο κύριος Λέκας έχει πολύ ωραία φωνή και πολύ καλή φωνή. Δηλαδή. Προς στιγμή δεν έχει απαντήσει κάτι. Δεν έχει απαντήσει. Αλλά δεν ξέρω, ξέρεις τι. Η κόντα των ποιοτικών δεν είναι μπαίνω και γράφω επί τόπου. Ναι. Κάθομαι, μιλάω με φίλους γνωστούς, προσπαθώ, μέσα μου το παλεύω, μετά βγαίνω. Δεν είναι το ίδιο. Έχει λίγο το νου σου τι λες γενικά και πώς χαρακτηρίζεις. Είναι φίλος και ο Λέκας. Εκτιμώ και τους δύο, αν δεν σε ενοχλεί. Αν δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό. Κανένα. Αν δεν έχεις πρόβλημα. Κανένα. Αν θες σκέψου,
του και μου απαντάς μεθαύριο. Κάνε. Σαν ποιοτικός κι εσύ. Πάμε λοιπόν στο νούμερο, να συνεχίσουμε την αντίστοιχη τη ποιοτικά πάντα και πάμε στο νούμερο 9. Πάμε στο νούμερο 9 και από τις κατσαρόλες της Μαρίας Κορινθίου, γιατί αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα, θα πάμε σε κάτι άλλες κατσαρόλες της κυρίας Στέλλας, της αγαπημένης μου, της Ελένης Μενεγάκη, της Μακεδονίας, η οποία σηκώνει τις γραμμές των τηλεφώνων, γιατί πλέον οι τηλεθεατές της δεν έχουν απλά όνομα, έχουν και απαιτήσεις. Δείτε τι συμβαίνει στην κουζίνα της όταν η Τασούλα και ο Αλφόνζο καταφέρουν να πάρουν γραμμή. Δέσω στο νούμερο 9. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κυρία Τασούλα. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Έλα στην υγειά σου, κυρία Τασούλα, και σου δίνω μία καμέλια από τον... Πώς τα πέρασες. Άκουσέ με. Γιατί σου, δεν... Σου δίνω στην δώρο μία... Στην υγειά σου, και εγώ πίνω. Στην υγειά σου. Περίμενε να σου πω, καλέ. Σου δίνω μία καμέλια δώρο από τον... Πώς τα πέρασες. Ε. Πώς τα πέρασες σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Α, δεν ακούω καθόλου. Γιατί δεν ακούω, δεν ακούμε ρε. Άντε γεια σου, Κλίστοφ, άντε φτάνει τόσο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς, ποιος είστε. Να σου δείσω μια χάρη. Ποιο, φώναξε καλά, λίγο, δεν σε ακούω. Καλύτερο υπάρχει. Δεν σε ακούω, φώναξε λίγο και ξαναπέστα. Δεν σε άκουσα. Φώναζε λίγο και ξαναπέστα, δεν σε άκουσα. Λοιπόν, είμαι ο Αδόλφος ο Τζιτζάρης. Και θέλω να ρωτήσω στην καλοσύνη, μήπως εκεί με καλαποκάλευρο κάτι. Θέλεις να σου δώσω αλευρά. Ναι. Να έρθεις τώρα. Συνταγή. Ευχαριστώ. Να θα το δώσω, ας έρθει από εδώ. Τι μου λέει θα έρθει τότε. Κοίταξε, και συνταγές και εγώ αγώνα. Φοβάμαι ότι να τώρα χτυπάει τηλέφωνο και τι σε εμάς. Να το τώρα, ποιος θα ζητήσει τι Παναγιά μου πρωί πρωί Δευτέρας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ηρεμήστε και ξαναπείτε τα από την αρχή, δυνατά, καθαρά και αργά. Απέξω πέντε μύθου. Α, δυνατά, καθαρά. Χαμηλώστε την τηλεόραση. Χαμηλώνει την έχω, ποιος είναι. Χαμηλά τη λέγεις. Από πού μας παίρνετε, από πού μας καλείτε. Από τα Καψαλιανιά, Καψαλιανιά το ρέθινο, από το φούρνο, από το φούρνο μέσα. Α, μέσα από το φούρνο. Ψέματα λέτε. Ψέματα λέτε για την μπλούζα. Βγείτε από το φούρνο. Καίγεστε. Θα κάνω πέντε κονομούτρια, θα κάνω τη χαρά μου. Θα κάνω πέντε. Τι θα κάνετε από τη χαρά σας. Πέντε θα κάνετε. Κονομούτρια, πέντε. Πέντε κολοτούπες μέσα στο φούρνο. Τι θέλετε. Βγείτε έξω, να έχετε χώρο. Θα μας πείτε. Αχ, κυρία Κατερίνα μου, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Ναι. Η κυρία Τσάκη είμαι, κυρία Τσάκη. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ τώρα βασικά θα ήθελα μια χάρη. Ναι. Δεν παρεξηγήθηκα, αλλά ήταν επειδή είστε καλοί άνθρωποι. Ναι. Παντρεύω την κόρη μου. Να σας ζήσει. Μα τι κουζουλάρι ο Τσίπρας με τους χώρους αυτούς και δεν έχουμε λεφτά για τα στέφανα. Τι που είτε, έτσι κάπου θα μας τα κάνετε κάποιο χώρο. Αχ, τι ωραία που ήσασταν, γι' αυτό το νηφικό μου είτε. Αυτό το νηφικό, το δικό μου. Ναι. Όχι, τη κοπέλα δίπλα, κυρία Κατερίνα. Δίπλα. Το νηφικό δεν μπορούμε να σας το δώσουμε. Τα σανδάλια όμως μπορούμε όχι, να σας τα δώσουμε. Όχι, τα σανδάλια δεν μπορούμε. Άμα λυπάμαι. Θέλετε όχι, δηλαδή τα σανδάλια ακούτε, μπορείτε ακούτε, να τα πάρετε. Να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Ναι. Εγώ πήρα για τα Στέφανα αρχικά. Για ναι. Τα Στέφανα δεν είχαμε. Δεν είχαμε, ήταν πολιτικός ο γάμος. Ήταν πολιτικός. Κυρία Κέτη μου, δεν είστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Πολύ καλή. Ναι. Θα τρελαθώ. Κάτι άλλο σας μπορούμε να κάνουμε. Σας απογοήτευσε το γεγονός ότι είχαμε Στέφανα. Έχει μια καλή μέρα πήρα να σας πω. Είστε πάρα πολύ ωραία ζημένη σήμερα. Οπα. Τι έγινε, έχει αλλάξει φωνή. Δεν παίρνω την Ελβετία, την Νέα Σμύρνη παίρνω. Αχ, ηλίθεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε, γιατί, μπράβο, ρε, Μαρία. Αυτό. Αλήθεια, μπράβο. Αυτό θα το πληρώσω πάρα πολύ ακριβά. Γιατί ήσουν εξαιρετική. Μπράβο, κόρη. Θα το πληρώσω πάρα πολύ ακριβά και θα σου πω πώς. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια, γιατί ήσουν πραγματικά πάρα πολύ καλή μαράκι. Και θα σου πω πώς θα το πληρώσει. Όταν θα σε παντρεύω, γιατί να, αυτή είναι η είδηση. Εγώ θα του παντρέψω αυτού του δύο. Όταν θα σε παντρεύω, θα σου φέρω. Τα ειδικά Στέφανα που χρειάζεσαι εσύ για να βάλεις μυαλό να πάρεις το στέλιο μας. Αυτό έχω να σου πω. Καλά, έχετε κλείσει κουμπαριά. Και εγώ θα κάνω την κυρία Κέτη. Η συζήτηση ξεφεύγει.
Καλημέρα. Περίμενε, περίμενε. Ηλιάκη, περίμενε, παιδί μου. Θα φωτογραφηθώ σε ένα μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι και δεν θα σε δώσω εγώ ζωντανά στον αέρα που το κρατάω κρυφό τόσο καιρό. Αυτή νύφησε, εσύ κουμπάρα. Τίποτα, τίποτα. Κυρία Κέτη, ευχαριστούμε. Κυρία Κέτη, ακούω να λες. Άτιμη, κυρία θα Κέτη, το πληρώσεις. Ήσασταν υπέροχοι, κυρία Κέτη. Και... Κάτι κουμπάρα και γαμπρός. Να είστε καλά, δεν να χαίρεστε το... Να χαίρεστε και εσείς, και εσείς, είναι σίγουρος. Να χαίρεστε το φούρνο σας. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Φύγε και τίμα στο γάμο. Αυτό θα σας πω. Γεια. Γεια σου, κορυφάρα. Θα ραφτούμε για φέτος το καλοκαίρι. Δεν θα σας πω παραπάνω. Αλλά θα είσαι κουμπάρα. Λίγο ακόμα να κράτηγε η Μαρία την πλάκα. Είσαι από την πλευρά της νύφης εσύ. Είμαι από την πλευρά της νύφης και από την πλευρά του γαμπρού. Και οι δυο με θέλουν, δεν κατάλαβα τώρα. Έλα παιδιά να χειροκροτήσουμε. Μπράβο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και στα δικά μας. Κυρία Κέτη, ξινό σας βγήκε. πάμε να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση ή πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Με το γάμο που ήδη έγινε στα Χανιά. Ο άλλος που θα γίνει. Τον αληθινό, αυτό που συνέβη. Με το γάμο που ήδη έγινε στα Χανιά. Okay. Τι άλλο να πω η γυναίκα εδώ, πραγματικά. Πώς ακόμα. Δηλαδή το γάμο του Στράτου και της Σοφίας. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Βλέπετε, γράφει Στράτος και Σοφία 8/9/2019. Μια χρυσή καρδιά. Δύον ανθόσπαρτων θα ευχηθούμε και να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι πολύ. Όλα είναι ένα, όλα είναι ένα. Στράτος, Σοφία, παιδιά, αγαπημένη μου κυρία. Προχθές, το Σάββατο, στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, στο Ακροτήρι Χανίων, τι όμορφος γάμος ήταν αυτός. Παρέλασε όλο το χωριό για να δει το Στράτο και τη Σοφία. Ιδού λοιπόν ο γαμπρός που τον πήγε στην εκκλησία ο γιος του, ο Αλκιβιάδης, με λευκό κουστούμι. Ναι. Γιατί το τονίζω, γιατί στην πορεία θα δούμε το Στράτο να αλλάζει ο Στράτο Τζόρτζο Γλου. Εδώ είναι λοιπόν η Σοφία μας, Σοφία Μαριόλα, με το εξαιρετικό νηφικό της δημιουργία του Βλάση Χολέβα. Ο γάμος ήταν να ξεκινήσει σε 7. Λίγο πριν όμως ενημερώθηκαν όλοι από στόμα σε στόμα, ρε παιδί, πώς είναι το χωριό που βγαίνει, να συμφωνάζει. Να σας πω κάτι κτλ. Σύντεκνοι, ότι να μην πάνε πριν τις 8 ο κόσμος, γιατί ο Στράτος και η Σοφία θα έρθουν εκεί γύρω στις 8. Δηλαδή και οι δύο μαζί με μία ώρα καθυστέρηση. Πρώτη έφτασε η κουμπάρα, η Ιβάνα Μπάρμπα, έκανε πρώτα δηλώσει εκείνη στις κάμερες. Να πούμε και τους υπόλοιπους κουμπάρους, είναι ο Μαθιός Αστροπαλίτης, ο Σπύρος Μπουρνάζος, ο παλιός πρωταθλητής του bodybuilding στην Ελλάδα. Θα τον δούμε και ο κύριος Γιώργος Δεσύπρης. Την ύφη τη συνόδευσε η μητέρα της και ένας φίλος σωστά του Τζόρτζο Γλου. Εδώ βλέπουμε τα αποκλειστικά πλάνα από την ασφάλιση εκπομπή μας, ήταν εκεί η Νάντια Ριγάτου. Γιατί χαρά έκαναν όλοι που πήγαν να δουν αυτό το γάμο και θα ξεκινήσουμε. Ένα-ένα, step by step, γιατί ήταν γάμος, σκαλέτα, κανονική εκπομπή, θα το πεις, θεατρικού έργου. Ναι. Όλα ξεκίνησαν με το χορό της Νύφης και του Χαμπρού, όχι ο Ιχτυγιώτη, ήταν Αριάννα Γκράντε χόρεψαν, το οποίο μάλιστα το είχαν κάνει και πολλές πρόβες, είχε βγει κανονική χορογραφία, θα το απολαύσουμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το βίντεο, το νούμερο 4. Bottles and bottles, red with tattoos, who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. And throw some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with girls and my strings. Write my own tracks like I write what I sing. Yes, stop watching. My gloss is dropping. You like my hair? Gee, thanks.
έκανε και τέτοια. Και έκανε και τέτοια και του έκανε και έτσι και του έκανε και αλλιώς. Μιλάμε εδώ. Να αλλάξει. Κοίτα, συνήθως στους γάμους αλλάζει η νύφη. Η Σοφία μας έμεινε με το ίδιο νυφικό τριπλάσιο λέβα. Ο Στράτος όμως άλλαξε και από το λευκό που πήγε στην τελετή. Μετά έφτασαν με τρεις ώρες καθυστέρηση, παιδιά, στο τραπέζι. Χαμός. Ήρθε με blue black. Προφανώς ο άνθρωπος θα ίδρωσε. Λερώθηκε. Ζέστη, μπορεί να λερώθηκε. Μπακάπο έτσι. Ήθελε ο άνθρωπος να αλλάξει ένα κουστούμι. Πάρα πολύ ωραίο το χορευτικό. Εμφανίστηκε τελικά ο μάγος που είχαμε πει ότι θα ήταν στο γάμο. Μωρέ, εμφανίστηκε, αλλά το δικό μου ρεπορτάζ λέει ορίστε είναι ο μάγος Ζάκρης. Ήταν λίγο απογοητευμένος. Γιατί είχαν κανονίσει αρχικά να ξεκινήσει ο μάγος με ένα πολύ ωραίο μαγικό στο οποίο θα συμμετείχε η κουμπάρα Μαναμπάρμπα και η νύφη Σοφία Μαριόλα. Οι κυρίες όμως τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να πάρουν μέρος σε αυτό. Ah. Και έτσι λοιπόν αυτά που βλέπουμε είναι τα μαγικά που έκανε ο μάγος, αλλά όχι αυτά που είχε προετοιμάσει. Είναι το plan B που είχε ο άνθρωπος και δεν χρησιμοποίησε τη Βάνα Μπάρμπα με τη Σοφία Μαριόλα. Όμως Ζάκρης ήταν αυτός για τα μαγικά. Ρε Στέφανε, λογικό. Δεν κανονική είσοδο, γιατί νομίζαμε ότι θα εμφανιστούν. Δεν έγινε αυτό, έπεσε το κάστρο. Εμένα μου ακούγεται πολύ λογικό να μην ήθελε η νύφη και η κουμπάρα να μπουν στο κούτι και να τη στεμαχίζει ο μάγος ενώ φοράνε τα καλά τους, ρε παιδί. Ξέρεις, ήταν άλλο παιδί, θα την εμφάνιζε από κούτι. Το είδα το κούτι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη η παρουσία του μάγου. Γιατί μόλις άκουσαν για τη δική του παρουσία οι δύο γυναίκες εξαφανίστηκαν. Αφού δεν ήταν καλό, γιατί χειροκροτάτε, ρε. Πολύ καλό. Για να τον εμψυχώσουμε για το επόμενο. Μα του δίνετε. Μα να ξέρει κάτι όμω, έτσι τον υποτιμάμε, γιατί όταν θα πει κάτι καλό, τι άλλο να κάνουμε παραπάνω, τούμπε. Εγώ γέλασα, συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν ήταν ρε, εσύ, Γιώργη, τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα ένα άλλο πολύ ωραίο. Τα παιδιά τα δύο, ο Στράτος και το Σοφάκι, νίστεψαν μία ολόκληρη εβδομάδα πριν το γάμο. Δεν το ξέραμε αυτό, νίστεψαν. Μόλις λοιπόν τελείωσε η τελετή και έφτασαν με καθυστέρηση μετά στον χώρο της δεξίωσης, η μαμά της Σοφίας την κυνηγούσε, παιδιά, με ένα σουβλάκι στο χέρι για να βάλει κάτι μέσα της στο κορίτσι. Ναι, που λένε, βάλει κάτι μέσα σου, που λένε οι γιαγιάδες, ναι. Κάτι βρε παιδάκι μου, μία εβδομάδα νηστεία κτλ. Το δε πόδι, για τσανή παντρε Τζόρτζια, ξύπνα. Το δε πόδι. Το πάτησε! Ποτέ! Ποτέ! Δεν το πατάνε πια, μωρέ. Στην Κρήτη. Όποιο θέλει το πατάει, γιατί να μην το πατήσουνε. Καλά, μόνο το πατήσει. Ναι, κάποιο το πατάει έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή. Για ήταν άσπρο παππούτσι. Τώρα άσπρο παππούτσι δεν τον πατά τον άλλον. Όχι, το πατά στο πόδι και ξυπόλυτο να είναι, το πατά στο πόδι. Συγγνώμη, είναι έθιμο να ξέρουμε και τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, τι φορά είναι εύκολο να πατά πόδι. Αλλά εσύ έτσι όπω πα θα μα πατήσει. Να πω λίγο, α πούμε κάτι, αν μου επιτρέπετε. Θέλετε να πάμε να δούμε γενικά τι συνέβη στο γάμο και μετά να επιστρέψουμε στο σχολείο. Πάμε σα παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, γιατί έγινε ο γάμος και πρέπει να τον δούμε ολοκληρωμένο. Η ώρα η καλή έφτασε και το Σάββατο 8 Ιουνίου στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ακροτήρι Χανίων, ο Στράτος Τζόρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα παντρεύτηκαν. Η φωλιά των Κούκου ήταν εκεί και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το πριν και το μετά της τελετής, που όπως θα δείτε ήταν απολαυστικό. Αφού εμείς και οι καλεσμένοι πήραμε μια πρώτη γεύση του ζευγαριού από την τεράστια φωτογραφία μπάνερ που κοσμούσε την είσοδο της εκκλησίας, πρώτη-πρώτη εμφανίστηκε η κουμπάρα Βάνα Μπάρμπα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ήρθε η κουμπάρα πριν από το ζευγάρι. Ναι, και νομίζω ότι θα αργήσει λίγο το ζευγάρι. Λόγω του γλεντιού καθυστερούν. Όχι, παιδιά, έρχονται, δεν θα αργήσουν πολύ. Είναι στο δρόμο. Ξέρετε τώρα, αυτά είναι λίγο. Και χθες έκανε κάτι φοβερό, έκανε ένα σάλτο, έπεσε στο νερό. Και τη έλεγε αγαπώ πολύ, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και πάνω που η ώρα περνούσε, να σου ευτυχής γαμπρός Στράτος με τον γιο του Αλκιβιάδη. Την κριτική λύρα, το λαούτο και την κιθάρα. Κάπως έτσι το γλέντι ξεκίνησε. Κατέβα Παναγία μου, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Με μια μικρή καθυστέρηση ήρθες και έφερες όλη τη χαρά εδώ. Γιορτάζουμε όλοι μαζί, το ξέρεις. Έτσι, η χαρά χρειάζεται πρώτα απ' όλα ανθρώπους που να την προσμένουν. Περιμένατε εσείς, έγινε η προετοιμασία, ενθουσιασμός και να, όλα είναι ένα. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ξύζει αγάπη και χαρά. Είμαι πάντα στο πλάι του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το περίμενες ότι η Σοφία θα τον πείσει να κάνει αυτό το βήμα? Ναι, το περίμενε. Στράτο, η Σοφία που είναι? Έρχεται, παιδιά! Έρχεται, παιδιά! Να είστε καλά! Σας αγαπώ! Επιτέλους, έρχεται το κορίτσι, η θυγατέρα. Να τη δίπλα στη μητέρα και σε έναν από τους κουμπάρους, τον Σπύρο Μπουρνάζο. Σήμερα να τη μέρα σου, να αποχωρήσετε, μα να τη θυγατέρα.
Ο Στράτος Τζόρτζογλου φαίνεται να αδειμονεί τόση ώρα για την αγαπημένη του και μόλις την αντικρίζει. Ο Κλάρα μου, ομορφιά μου. Ευχαριστώ. Και κάπως έτσι τρυφερά ξεκίνησε η τελετή. Στέφεται ο δούλος του Θεού Ευστράτιος. Την δούλη του Θεού Σοφία. Αν αναρωτιέστε αν η Σοφία του πάτησε το πόδι, ιδού. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Λίγο πριν ο ιερέας τους περάσει τις βέρες, η Βάνα Μπάρμπα περιποιήθηκε το φίλο της Στράτο και όταν τους περνούσε τα Στέφανα μαζί με τους Μαθιό Αστροπαλίτη, Σπύρο Μπουρνάζο και Γιώργο Δεσίπρη, ήταν εκεί για να του φτιάξει και τα μαλλιά. Αν δεν είναι η Βάνα η ιδανική κουμπάρα, τότε ποια είναι? Ισαΐα κόρεβε υπάρθενος. Το πλέον παντρεμένο ζευγάρι αποσύρθηκε για λίγες ώρες όσο οι καλεσμένοι κατευθύνονταν στο κέντρο διασκέδασης. Ο σαξοφωνίστας και ο μάγος τους κρατούσαν το ενδιαφέρον. Με τη Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, πρώτη-πρώτη από τους εθελοντές βοηθούς μάγου. Όσο για τις οδηγίες που πήρε ο σχεδιαστής μόδας Βλάσης Χολέβας από τον Στράτο και την Σοφία. Μου είπε και ο Στράτος, μου λέει το θέλω σεξ, το θέλω θηλυκό πολύ. Η Σοφία μου είπε το θέλω λαμπερό πολύ. Οπότε ήταν δύο οδηγίες πολύ σημαντικές. Πρώτα φτάνει ο Στράτος με άλλο κουστούμι και το κέφι του στα ύψη, ενώ τακτοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη είσοδο του ερωτευμένου ζεύγους που χόρεψε σε πολλούς ρυθμούς, με αποκορύφωμα το δικό τους μοναδικό τελετουργικό με το μαχαίρι της Γαμήλιας Τούρτας. Σαν να μου ερωτοκριτός, θα καρπερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστεριά αναμένα. Μετά από αυτό το κρεσέντο αγάπης και χορού, να σου και η Βάνα Μπάρμπα να γεμίζει την πίστα με τους κριτικούς. Η ομορφιά σου, Βάνα μου, και η όμορφη σου τροπή. Σοφία, Στράτο, Στράτο, Σοφία, να ζήσετε. Πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου τη χάρισες. Σοφία, την αξίζεις, ειλικρινά. Μου είναι πολύ δύσκολο. Φαίνεται περίεργο γιατί δόθηκε πολύ δημοσιότητα. Αλλά όλα αυτά τα δύο χρόνια με τη Σοφία ξανά δω τον κόσμο καινούργια μάτια. Με κάνει να θέλω να γίνομαι καλύτερος και να κερδίζω κάθε μέρα την αγάπη της. Είναι ένα όνειρο, βασικά είναι σαν μια ταινία που τη ζω και εύχομαι πάντα έτσι να είμαστε. Την απόλυτη ευτυχία τη βίωσα νομίζω σήμερα. Άκουσα τις ευλογίες. Τα έχω όλα μέσα μου και θέλω να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου με το Στράτο για πάντα. Θα σε ρωτήσω, του πάτησες το πόδι? Όχι, δεν το πάτησα. Εδώ στην Κρήτη απαγορεύεται να πατάς πόδια. Ναι, ναι. Ήταν διαταγή των κουμπάρων. Ναι, ναι, δεν μου αφήσαν οι κουμπάροι κριτική. Και πάνω που πήγε να γίνει, αργά κουδαφόρες. Όχι, όχι, όχι. Καλά λέω, άστα. Το ταξίδι του μέλητος είναι καρδιάς. Και εύχομαι. Δεν έχω ανάγκη με αυτόν τον άντρα ταξίδι του μέλητος. Είναι ο ίδιος ταξίδι για μένα. Εκ μέρους όλης της σχολιάς των Κούκου από το Στάρ, σας ευχόμαστε ολόψυχα να είστε ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε. Η Κούκου είναι πραγματικά καλή οικογένεια. Αγαπιούνται πολύ τα παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Κάθε καλό, κάθε ευτυχία, αγάπη, ό,τι καλύτερο. Να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι. Το είσαι είδωλο, είσαι εμένα, το πε. Ναι. Είπε να είσαι είδωλο γενικά. Είσαι είδωλο. Θέλω να το πάρω για μένα. Πάρ' το. Ο καθένας το πάρει προσωπικά, ρε παιδί μου. Δεν είναι για σένα, το πάρ' το εσύ τώρα. Παιδιά, εγώ συγκινήθηκα και εγώ στη στιγμή, ειδικά με την τούρτα και τον ερωτόκριτο εκεί πέρα. Αυτό με το μαχαίρι ήταν λίγο έτσι... Τι φοβήθηκες? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το τελετουργικό. Να το κρατάνε τόση ώρα μαζί εκεί με το μαχαίρι. Το κάνουν έτσι. Ναι. Αυτό δεν το έχω ούτε ξαναδεί. Ούτε εγώ το ήξερα. Μέρος του τελετουργικού. Αυτό το κάνανε πρόβα πριν. Είναι στο κομμάτι που κάνανε και πρόβες για το χορευτικό της Ariana Grande. Κάνανε και πρόβα με το μαχαίρι. Εγώ πάντως περίμενα. Άμα ήμουν καλεσμένο και περίμενα λίγο να φάω την τούρτα και έβλεπα το μαχαίρι να πηγαίνει. Έρχεται. Έλα κοντά στην τούρτα θα κοπεί τώρα θα φάμε. Μα κοντά στην τούρτα θα κοπεί. Πραγματικά. Γιατί δεν έχουμε την τούρτα εκεί πέρα για να την πάμε. Το θέμα είναι ότι να ζήσουν τα παιδιά να είναι καλά ευτυχισμένοι, αλλά η μαγεία είναι όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια που σχολιάζει ο κόσμος την επόμενη μέρα του γάμου. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς με χιούμορ να μην δεις και να μην σχολιάσεις το φιλί του Στράτου Τζόρτζογλου προς τη Σοφία Μαριόλα που πραγματικά το έχει πιάσει το κορίτσι και κάποια στιγμή δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, το είδατε μέσα στα πλάνα. Πάει, μόλις γυρίσει το πλάνο, την έχει τόσο σφιχτά στην αγκαλιά του. Ούτε μην την πνίξει, δηλαδή νομίζω κάποια στιγμή κάνει. Μπορεί να προσπαθεί να αναπνεύσει. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, αυτό που έκανε εκεί με τη σαμπάνια. Να έχω κάνει το μαλλί μου.
το μακιγιάζ μου με τα νυχτικά μου νύχτη και να μελούζει σε μένα εκεί μέρα. Εντάξει, τώρα πραγματικά έχει περάσει η ώρα. Το έχουμε δει το μαλλί, έχει βγει φωτογραφίε. Έχει κάμερε εκεί η Κατερίνα μου. Δεν είναι ένα απλό γάμο. Είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά ορίστε, αυτό. Είναι όλα τις υπερβολές από είναι λίγο τιτανικούλης όμως, Είναι χορευτικό νομίζω εγώ, παιδιά. Εγώ νομίζω είναι ότι αυτό είναι μια στιγμή που η Σοφία αφήνεται στα χέρια του Στράτου, ο οποίος κινεί το μαχαίρι, κατάλαβες. Είναι ένα τελετουργικό, χορευτικό τελετουργικό, το οποίο δείχνει και την ένωση του ζευγαριού. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα αυτό. Ναι. Και όλοι με κοιτάτε πολύ περίεργα. Θα βγάλουμε τηλεφωνικά κάποιον λαογράφο. Έχει πάθει Τζόρτζο Γλου στην τοποθεσία Φωλιά των Κούκου. Ακριβώς. Μην μιλάς εσύ που θες να σου χαλάσει το μαλλί. Εγώ σκέφτομαι και την τελευταία τάκα που είπε: δεν θέλω να πω ταξίδι του μέλητος. Και εγώ έχω πει σε άντρα σε όλος ο κόσμος μου, αλλά ένα ταξίδι του μέλητος μετά το γάμο, θες να το πας. Τι θα με αφήσεις στην Αθήνα. Δηλαδή μου 10 μέρες ήταν τα μπάνια του κάνανε μαυρί σαν εσύ το ταξίδι μου. Και είναι, είπε ότι είναι ταξίδι καρδιάς και ότι κάθε μέρα είναι σαν να είναι, πώς το λένε, σαν κάθε μέρα να είναι, πώς το λένε, γιορτή. Όχι, να. Ταξίδι του μέλητος. Να σας πω κάτι, έμαθα εγώ παιδιά τι έγινε πάντως εκεί στο ακροτήρι Χανίων. Όλοι πήγαν να δουν και να φωτογραφηθούν με την κυρία Βάνα Μπάρμπα. Έγινε χαμός από τη μέρα που πάτησε το πόδι της εκεί, κούκλα, κούκλα. Και το φόρεμα τέλειο και το ντεκολτέ τέλειο και το πόδι που έβγαινε εκεί. Αλλά όλοι σου λέω θέλουν να πάνε να βγάλουν φωτογραφία με την κυρία Βάνα Μπάρμπα, η οποία απέφυγε λίγο να πάει για μπάνιο με όλους στην παραλία του Ζορμπά, εκεί που λιαζόντουσαν 4-5 μέρες τα χταπόδια όλοι καλεσμένοι. Η ίδια προτίμησε λίγο να είναι πιο πριβέ, μαυρισμένη πάντως ήρθε στο γάμο. Τώρα που λιαζόσουν να Βάνα μου τόσες μέρες εκεί. Έτρεχε να κρυφτεί από το μάγο, Στέφανε. Τι? Έτρεχε να κρυφτεί από το μάγο. Σταμάτα με τον άνθρωπο. Στεναχωρήθηκε, ρε παιδιά, ο Ζάκρης. Αλήθεια. Μα τώρα μου έχει φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία. Να σου πω κάτι, και... πραγματικά το κρατάω τόση ώρα, θα κινδυνεύσω, δεν πειράζει, πείτε μου ό,τι θέλετε, λιθοβολήστε με. Αλλά είδαμε το μαγικό που έκανε και έβγαλε ένα σουτιέν. Μα γιατί να πάει, κυρία Μπάρμπα, δεν φορούσε. Άλλο θα έκανε, παιδί μου, με τη Σοφία και τη Βάνα. Δεν θα έκανε αυτό. Θα έκανε τελείως διαφορετικό. Την επόμενη φορά που θα πει, λιθοβολήστε με. Ας έχουμε μερικά βότσαλα εδώ, γιατί το λέει εκ του ασφαλούς. Ενώ άμα είχαμε μια ντανούλα εδώ με πετρούλες, δεν ξέρω αν θα το έλεγε, το λιθοβολήστε με τέτοια άνεση. Γιατί την επόμενη φορά θα το πιάσω εγώ το βότσαλο, την κοντρώνα. Αλλά τώρα σκεφτόμουν ότι τελείωσε και αυτό, ρε παιδιά. Τώρα με τι θα ασχολούμαστε, ειλικρινά. Εγώ τόση χαρά είχα για αυτό το γάμο. Περιμένουμε το παιδί. Δεν έχουμε άλλον μέχρι. Δεν έχουμε κάτι που σα έχει κουμπάρα πάντω. Τέτοιο δεν είναι. Δεν θα είναι έτσι αυτό. Πώ έχουμε Κικίλια, έχουμε Τζένι. Έχουμε, ναι, στι 16 του μηνό. Ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχουμε επίσης να δώσουμε τι ευχέ μα. Και να συνεχίσουμε, παρακαλώ, πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσουμε, φυσικά, να ευχαριστήσουμε φυσικά για την άψογη ελληνική κριτική φιλοξενία που φιλοξενεί την αντιά μας και τη δημοσιογραφική αποστολή του ΣΤΑΡ, την εταιρεία, την κριτική εταιρεία Πολώνια Φάρμ, εταιρεία τυποποίησης, παραγωγής και εμπορίας κριτικών προϊόντων βιολογικής ποιότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πολώνια Φάρμ. Μπράβο, Νάντια μας. Και στα δικά σου να σου ευχηθούμε, γιατί βέβαια, την ώρα που έκανε το κιού του Τζόρτζογλου και τη Σοφία και έλεγε ο Στράτος όλα αυτά τα πράγματα, την είδατε. Έτρεμε λίγο το φιλοκάρτι. Με τι καημό, έλεγε, και εγώ θέλω να τα ακούσω αυτά κάποια στιγμή στη ζωή μου και να τα ακούσει το ευχόμαστε ανάντια μας. Από να ζήσετε, να ευτυχίσετε, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε την αντίστοιχη εφημέτρηση, εάν μπορούμε μετά από όλα αυτά, βέβαια. Και πάμε στο νούμερο 2. Φυσικά και μπορούμε, Κρατέρα, και θα είμαι λίγο πιο πεζός, αρκετά είπα σήμερα. Όχι, θα το πασάρω λίγο πιο πεζά. Ήταν ωραία όμως, ένα και ένα τα σημερινά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγχωθήκατε για το αν θα υπάρχουν άλλοι γάμοι και πώς θα περάσουμε από εδώ και πέρα και τι θα σχολιάζουμε. Λοιπόν, εδώ στο νούμερο 2 έρχεται η Φωτεινή Ψυχίδου και μας παρουσιάζει τους πιο ιδιαίτερους και παράξενους γαμπρούς, νύφες, νυφικά, ό,τι θέλετε, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τους γάμους, για να μπορέσει να εφανθεί η καρδία μας. Το νούμερο 2. Σήμερα η Φωλιά των Κουκού μοιράζει κουφέτα και σας γνωρίζει ιδιαίτερες νύφες, γαμπρούς, νυφικά και δαχτυλίδια που έκαναν το γύρο του κόσμου. Ο γάμος της Νισανσάλα και του Ναλίν από τη Στριλάνκα είχε τις περισσότερες συμμετοχές και ένα βραβείο Guinness. 5 κουμπάρι και 126 παράνυμφοι, παρακαλώ. Γάμος έτσι κι αλλιώς είναι επικίνδυνο σπορ. Το συγκεκριμένο ζευγάρι όμως το πήγε ένα βήμα παραπάνω αφού ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά στο Grand Canyon σε ύψος 122 μέτρων και για το φινάλε βούτυξαν στα βαθιά. Μεγάλος οίκος δραπτικής στη Ρουμανία δημιούργησε μέσα σε 100 μέρες τη μεγαλύτερη νυφική ουρά μήκους 3 χιλιόμετρων κερδίζοντας τις εντυπώσεις και ένα βραβείο Guinness. Ακριβώ
ανώτερο νηφικό του κόσμου δεν αποτελείται από ύφασμα, αλλά από 935.000 πολύτιμες πέτρες που καταλήγουν σε ουρά μήκους 6 μέτρων. Το βάρος του αγγίζει τα 173 κιλά, ενώ χρειάστηκαν 2 χρόνια για να τελειοποιηθεί. Ο γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση και χρειάζεσαι κάποιον να σου συμπαρασταθεί. 4.000 ζευγάρια από 64 χώρες αντάλλαξαν όρκους πίστης και αιώνιας αγάπης, ενώ άλλα 28.000 ζευγάρια από 190 χώρες του συνόδευσαν ιντερνετικά με live streaming. Αυτό το τελευταίο τώρα σκέφτομαι. Αυτό με το live streaming τι? Όχι, αυτό με το πολλά ζευγάρια μαζί που παντρεύονται. Ναι. Χάνει κάτι, τι. Όχι, δηλαδή ναι, δεν γίνεται λίγο αυτό τώρα. Υποτίθεται ότι ακόμα και αν δεν είσαι. Δεν μπορώ, γιατί σκέφτομαι ότι. Ακόμα και αν δεν είσαι πολύ υπέρ του γάμου για οποιοδήποτε λόγο δεν νιώθεις εσύ. Αν να το κάνεις, ναι. Δεν θες να το κάνεις λίγο μόνος σου, ρε παιδί μου. Κάπως να είναι. Θέλανε όλοι μαζί για να παίρνουν μάλλον θάρρος ένα από τον άλλο. Ναι, γιατί δεν ήταν, δεν πηγαίνανε όμως για εκτέλεση έτσι άνθρωποι. Έτσι θα πετύχει κάποια στιγμή, πιστεύω. Λίγο μαζί με άλλους 28.000. Να οργανωθούμε λίγο, ρε παιδιά. Να πάει μόνος του, μήπως βρυνήφει. Με αυτά και με αυτά. Καμιά μια που φύγει, λέει, έλα εδώ, κοριτσάκι μου. Όταν πας στον κρεμό πρέπει κάποιος να σου κρατάει το χέρι, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό με τις πέτρες το κάνουμε. Να το έχουμε εδώ πέρα πρόχειρο. Και πάμε τώρα να δούμε το δικό μας μοναδικό, ανεπανάληπτο, καθόλου άσχετο και εντελώς σχετικό νούμερο 1. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Δεν μπορούμε από την Κρήτη, από τα Χανιά μου, να πάμε στην Αντίπαρο. Δεν μπορούμε εμείς να δούμε έναν παραδοσιακό τατόν αντιπαριώτικο γάμο με τους κουραμπιέδες, με την ύφη να πηγαίνει μαζί με το γαμπρό, με την κουτσομπόλα την παραδοσιακή που βρίσκεται εκεί πέρα πάντα. Δεν μπορούμε εμείς, φυσικά και μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έχει φροντίσει γι' αυτό. Πάμε. Σήμερα γα, σήμερα γα, πώς γίνεται. Είναι ένα νηφικό μιας κυρίας που το φόραγε την εποχή του 70. Α, παντρεύεται ο Νικολός Παρούσου και παίρνει τη Ζαμπέτα, Παντελή της Παύλου. Εγώ είχε πάρει κάτι το αυτί μου, η Πεφερά, δεν την ήθελε την ύφη. Αλλά πως από όλα δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Ο γαμπρός έρχεται και έχει στηθεί τρελό γλέντι πάνω στο καΐκι. Καλώς τον να, καλώς τον να. Έτσι. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Καλώς την κουμπάρα. Αυτός ο δίσκος είναι παραδοσιακός. Έχουν γίνει περισσότεροι γάμοι με αυτό το δίσκο. Όταν σου είπαν να ξαναντηθείς γαμπρός, πώς αντέδρασες? Χαρούμενα. Είπες ναι, γιατί να μην το ξανακάνουμε. Πρέπει να συνοδεύσουμε τον γαμπρό μέχρι την ύφη. Ώρες καλές και ευλογημένες. Και στα δικά τους οι κουμπάροι. Καλώς σας βρήκαμε. Τι δώρο κάναμε τον γαμπρού? Εντάξει, τώρα... Η πλούσια έχει πρικαϊνίδι. Εγώ το είπα. Πρώτη κουτσομπόλα του νησιού. Ο σύζυγος ο κανονικός που είναι? Εδώ, πώς αισθάνεσαι να παντρεύεις τη γυναίκα σου? Εντάξει, παράξενο είναι, αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Το ζήσουμε κι αυτό. Η νύφη περιμένει. Η νύφη είναι από πίσω. Πούντι! Πίσω. Καλέ, εδώ είναι. Καλέ, μπερδευτήκαμε. Αυτό τι είναι καινούριο? Πάτε μαζί πάντα στην εκκλησία. Βέβαια, μπροστά ο γαμπρός και πίσω η νύφη. Πάντα αυτό. Ναι. Κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες στο γάμο. Τους κρατάμε στο γάμο, βεβαίως. Ναι. Όχι μόνο τα Χριστούγεννα κουραμπιέδες. Όχι, στους γάμους εμείς κουραμπιέδες κάνουμε. Είναι παράδες. Όλοι είναι καλεσμένοι, όλο το χωριό. Έχουμε φτάσει σε σημείο, δεν έχουμε χώρο πια που να μπούμε. Αρές, ομορφιές στην Αντίπαρο και όλα τα διοργάνωσε η Μάγδα με το Σύλλογο Γυναικών. Έτσι, πάντα οι γυναίκες δυνατές. Και κάποιος άλλος πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, και ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Να είναι καλά εκεί οι άνθρωποι στην Αντίπαρο, παιδιά, τι όμορφα ζουν.
Καταρχήν ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Αντιπάρου, που είναι τόσο δραστήρες οι γυναίκες εκεί στην Αντίπαρο. Και το ωραίο ήταν ότι βρήκαν άνθρωπο να ξαναπαντρευτεί με τις ευλογίες της γυναίκας του και του παιδιού του. Και βρήκαν και νύφη να ξαναντηθεί η νύφη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έγινε λοιπόν, ήταν ένα σκηνικό για να αναβίωση του παραδοσιακού γάμου. Εκεί που δεν πηγαίνουν δώρα, ηλεκτρικές συσκευές όπως σήμερα, ή χρήματα, αλλά όλο το χωριό που είναι καλεσμένοι πήγαινε το δικό του τσουκάλι με φαγητό. Εκεί που ο γαμπρός με την νύφη πάνε μαζί στην εκκλησία και μάλιστα προπορεύεται ο γαμπρός και δεν περιμένει την νύφη. Και εκεί που οι κοτσομπόλες, όταν στείλεται ένας γάμος που είναι γλέντι ενός μήνα, έχουν να πούν και να πούν για την νύφη. Είναι γλέντι ενός μήνα. Είναι γλέντι ενός μήνα, ναι. Wow. Καταπληκτικό. 900 κάτοικοι. Φαντάζομαι ότι οι γάμοι δεν γίνονται συχνά εκεί. Μεγάλο γλέντι. Ευχαριστούμε που μας ανοίξατε τα σπίτια σας, στο Στέφανο και στο Παγκόσμιο. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Και μας δείξατε όλες αυτές τις ωραίες εικόνες. Λοιπόν, ξέρετε ότι σήμερα θα μαγειρέψει στη Φωλιά του Κούκου ο Χρήστος μας, ο Χρήστος Μπάρκας. Ladies and gentlemen, φυσικά. Το περιμένατε, έρχεται. Κάντε λίγη υπομονή. Νάτος ο Χρήστος. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε την Άση μας. Φυσικά, Άση μας, αγάπη μας είναι εδώ για να μας πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τι μελγενέστε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε εδώ στη Φωλιά των Κούκου θα τα μάθουμε όλα. Σε πολύ έτσι λίγο, έκανε. Live μετάδοση η οποία με ταλαιπωρεί κάπως, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Άση μας αγάπη μας, καλημέρα. Καλημέρα, Άση μας αγάπη μας. Όλα τα καλά να έχουμε και έχουμε μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει με μια αντίθεση ανάμεσα στον ήλιο και το Δία. Έτσι, μας υπενθυμίζει αυτή ακριβώς η όψη τις δυνατότητες που έχουμε στη διάρκεια της πορείας του Δία στον Τοξότη, που έχουμε ξαναπεί ότι θα φύγει ουσιαστικά στις 2 Δεκεμβρίου για να μπει μετά στον Εγώκερο. Και μας υπενθυμίζει τέλος πάντων ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα προκειμένου να εξελιχθούμε, να σημειώσουμε πρόοδο, τα οποία από τώρα ουσιαστικά, αν κάνουμε κάποια βήματα, μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματά τους μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Τώρα, η πιο απαιτητική ημέρα της εβδομάδας είναι την Παρασκευή. Εκεί πέρα, στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γενικώς έχουμε τον Άρη, που είναι στον καρκίνο, να έρχεται σε κόντρα με τον Κρόνο, μετά με τον Πλούτονα. Υπάρχει δηλαδή μία άλλη αντίθεση που είναι αρκετά πιο απαιτητική και ζώρικη σε σχέση με αυτό που έχουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η αίσθηση που θα έχουμε πηγαίνοντας προς το τέλος της εβδομάδας είναι αυτή της δεν την παλεύω, νιώθω κούραση, νιώθω ότι δεν μου βγαίνουν τα πράγματα, νιώθω ότι όσο και να προσπαθώ κάτι πάντα υπάρχει το οποίο τελευταία στιγμή μου χαλάει αυτό που πάω να κάνω ή μου δημιουργεί προβλήματα τα οποία και εμπόδια πρέπει να ξεπεράσω. Έχει αυτό το στοιχείο. Το οποίο όμως, η αλήθεια είναι ότι για να πεις ότι τελικά θα μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι υπομονετικά να αντιμετωπίσεις ό,τι μπορεί να προκύπτει. Όταν μπλέκεις στη μέση ο χρόνος σε μία όψη, πάντα να έχετε στο μυαλό σας ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να αντιπαρέλθεις είναι η υπομονή και επιμονή. Δεν το βάζουμε κάτω, δεν τα παρατάμε. Εκεί πέρα, επιμένουμε στοϊκά μέχρι να γίνει αυτό που θέλουμε. Προς το τέλος λοιπόν της εβδομάδας υπάρχει αυτή η πιο δύσκολη όψη. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε να κάνετε κάτι το οποίο ίσως θέλει μία βοήθεια ή μία μεγαλύτερη εύνοια, κοιτάξτε να το πραγματοποιήσετε τώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μην το αφήσετε για την Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, που είπαμε ότι είναι λίγο πιο απαιτητική ημέρα. Κυρία, συγγνώμη. Βεβαίως. Αυτό για την Παρασκευή που είπατε ισχύει για όλους.
για όλα τα ζώδια με τον ίδιο τρόπο. Όχι ακριβώς. Και είναι για όλη. Μήπως κάτι το βραδάκι αλλάξει, γιατί καμιά φορά αυτά αλλάζουν μες την ημέρα. Όχι, αυτό είναι μια όψη η οποία ουσιαστικά κορυφώνεται την Παρασκευή. Αφορά περισσότερο τα παρορμητικά ζώδια. Δηλαδή, σε κάποιον θα φορούσε. Αφού είναι στον καρκίνο ο Άρης, ο Κρόνος στον Αιγόκερο, Πλούτονα στον Αιγόκερο. Είναι εμείς οι υπόλοιποι, εμείς δεν τη πάμε πάλι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι... Εγώ πιστεύω είμαστε εδώ ναι. για να παίρνουν αυτά και οι άλλοι να παίρνουν καλά. Εντάξει, ναι, κάποτε ήταν και κάποιοι άλλοι που το τραβάγανε αυτό. Δεν είσαι στα μια ζωή εσείς. Λοιπόν, πραγματικά η εγώ κύριε όμως, εντάξει, υπάρχει εξαθλίωση πια. Πάμε να δούμε, σταμάτα, πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι γίνεται αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Για τους κρυούς, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια αντίθεση ανάμεσα στον ήλιο και το Δία. Το μόνο που θέλω να πω για αυτή τη συγκεκριμένη αντίθεση, επειδή έχουμε ξαναπεί ότι ο Δίας, ακόμα και στις δύσκολες απαιτητικές όψεις, το μόνο κακό, ας πούμε, που κάνει είναι η τάση για υπερβολή. Και επειδή ο Δίας έχει να κάνει πάρα πολύ με τον κόσμο των ιδεών, έχει να κάνει περισσότερο με το μυαλό, με την νόηση, αυτές εδώ πέρα τις μέρες, όταν έχουμε αντιθέσεις, μπορεί να έχουμε και ένα στοιχείο έτσι κάπως πόλωσης, να είμαστε πολύ ισχυρογνώμονες, να θέλουμε να περάσει το δικό μας ή να ερχόμαστε εύκολα σε αντιπαράθεση, χωρίς όμως να έχουμε τη διάθεση να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Αυτό οι κρυοί, καλό είναι να το προσέξετε γενικώς. Ιδιαίτερος κρυοί, όσοι έχετε οροσκόπο κρυό, γιατί είναι μέρες που μπορεί να έχετε έτσι, να πατάτε περισσότερο σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, είναι μια σκέψη, είναι μια ιδέα, κάτι, μια αντίληψη που μπορεί να έχετε και στην πραγματικότητα να μην είστε πολύ δεκτικοί να ακούσετε την άλλη πλευρά και έτσι αντί να μπείτε σε μια διαδικασία να δείτε που συμφωνείτε, ποια είναι τα κοινά που έχετε με την άλλη πλευρά, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, να μένετε στη θέση σας μετακίνητη και να μην συμβαίνει κάτι τέλος πάντων καλό. Προσέξτε λοιπόν αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Δίας είναι πάντα στον τοξότη μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη και είναι πάντα μια βοηθητική όψη σε σχέση με όλο αυτό το οποίο περνάτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, που δεν είναι και λίγα. Είναι αυτός ο Κρόνος, για άλλους είναι και ο Πλούτονας. Οπότε κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε την εύνοιά του σε σχέση με αυτό που λέμε να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις σπουδές, είτε αυτό έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, είτε έχει να κάνει με το να αποκομίσετε γενικώς γνώσεις, οι οποίες μπορούν να σας φανούν πάρα πολύ ωφέλιμες στην πορεία της ζωής σας. Ακόμα και με ταξίδια έχει να κάνει αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι μια καλή όψη και για αυτό το κομμάτι. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, θα είστε πιο προσεκτικοί. Έτσι, η προσοχή θα πρέπει να είναι πιο έντονη και από αύριο, μη σας πω, αλλά γενικά προς την Παρασκευή πολύ πιο έντονα. Πάμε να δούμε Ταύρους. Εντάξει, κατάφερα να την κάνω τελικά τη live μετάδοση. Ωραία. Είχα κάποια προβλήματα. Θα είναι με αυτές τις όψεις που λες. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, για τους Ταύρους, εδώ πέρα τώρα από τη μία πλευρά έχουμε αυτή την αντίθεση ήλιου-δία. Είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει πάρα πολύ με οικονομικά. Είναι δηλαδή αυτές εδώ πέρα οι μέρες τέτοιες που μπορεί από τη μια πλευρά να νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με χρήμα γενικότερα, είτε αυτό που αφορά το μισθό που παίρνετε, τα χρήματα που διαχειρίζεστε, είτε τα δικά σας, είτε τα της οικογένειας, είτε των άλλων. Είναι όμως καλές μέρες αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τα οικονομικά και να τα φροντίσετε λίγο παραπάνω. Το ίδιο ισχύει και σε συναισθηματικό επίπεδο. Τώρα πια που έχει φύγει η Αφροδίτη από το ζώδιό σας, αν θυμάστε την Παρασκευή μιλάγαμε για την Αφροδίτη που μπήκε στους διδύμους από χθες, αρχίζει λίγο το πράγμα να ξεκαθαρίζει και σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσωπικές σχέσεις, κυρίως τις ερωτικές αλλά και τις φιλικές. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε την επιρροή που έχει ο ουρανός, κυρίως εσείς του Απριλίου, που δείχνει ότι σε αυτήν την περίοδο πρέπει να σκεφτείτε τι αλλαγές πρέπει να κάνετε προκειμένου να είστε πιο ευτυχείς και πιο ικανοποιημένοι από την καθημερινότητά σας, από τη ζωή σας γενικότερα. Όχι αρνητική εβδομάδα για σας, ειδικά το ξεκίνημά της μπορεί να είναι και μια χαρά. Φυσικά θα προσέξετε και εσείς την Παρασκευή, αλλά εδώ θα είμαστε και θα πούμε αναλυτικότερα τι πρέπει να προσέξει ο καθένας σε σχέση με αυτή την όψη της Παρασκευής. Πάμε να δούμε τους διδύμους.
Ο ήλιος στο ζωδιό σας, αυτό σημαίνει ότι εξακολουθείτε να έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Ο Δίας απέναντί σας, σήμερα ολοκληρώνεται η αντίθεση ουσιαστικά και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι σχέσεις είναι αυτές που για ακόμη μια φορά είναι προτεραιότητα στη ζωή σας και εκεί μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Βέβαια, καλό είναι σε αυτή τη φάση να δείτε πώς μπορεί πρώτα να ικανοποιήσετε εσάς τους ίδιους και μετά να σκεφτείτε τι γίνεται και με τις σχέσεις σας. Δηλαδή η προτεραιότητά σας, εφόσον είναι και τα γενέθλιά σας τώρα και ο ήλιος είναι στο δικό σας ζώδιο, το κέντρο σας είστε εσείς. Άρα πρώτα θα δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς, τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί, ώστε μετά να βγείτε προς τα έξω και να έχετε τις απαιτήσεις σας από τους άλλους. Εδώ πέρα ο Δίας, κυρίως για όσους έχουν γενέθλια αυτές εδώ πέρα τις μέρες, θα μπορούσε να δείχνει κάτι καινούριο ή σε επίπεδο προσωπικό, κάτι μπορεί να έρχεται στη ζωή σας ή θα μπορούσε να είναι και μία πρόταση επαγγελματική, μπορεί να είναι και μία άλλη πρόταση που μπορεί να έχετε και μέσα στην εβδομάδα ακόμη, προκειμένου να ενώσετε τις δυνάμεις σας με κάποιον άλλον και να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι μπορεί να αφορά τον καθένα. Είναι μία δηλαδή περίοδος που ευνοεί αρκετά και, και τις συμπράξεις, τις συνεργασίες. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα σκεφτείτε μέσα στην εβδομάδα αυτή πιθανώς μία συνεργασία ή μία καινούρια σύμπραξη, ακόμα και μία καινούρια σχέση, είτε είναι ερωτική είτε φιλική. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Η εβδομάδα ξεκινά με αυτήν την όψη ηλιουδία, που αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι τα θέματα τα επαγγελματικά είναι αυτά τέλος πάντων τα οποία σας απασχολούν περισσότερο. Είναι μια καλή περίοδος για να ίσως συζητήσετε θέματα που αφορούν τη δουλειά, να είστε κι εσείς δηλαδή λίγο πιο εφευρετικοί, λίγο πιο δημιουργικοί, να έχετε μεγαλύτερη απήχηση στο περιβάλλον σας ή μια ιδέα που μπορεί να έχετε, να την εκτιμήσουν περισσότερο αν την προτείνετε μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις ημέρες και να έχετε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Η όψη που έχουμε, που σαφώς σας αφορά την Παρασκευή ανάμεσα στον Άρη που είναι στο ζώδιό σας και τον Κρόνο ακριβώς απέναντί σας, κάνει το τέλος της εβδομάδας λίγο πιο ζώρικο, πιο απαιτητικό. Άρα, ό,τι είναι και θέλετε να τακτοποιήσετε με μεγαλύτερη εύνοια, θα πρέπει να το βάλετε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, που μπορεί να έχετε και ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει και για θέματα που αφορούν την υγεία. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάποιες εξετάσεις, αν θέλετε να κάνετε κάποιο ραντεβού με έναν γιατρό, με έναν άλλο θεραπευτή, καλό είναι ό,τι μπορείτε νωρίτερα και μην τα αφήσετε για την Παρασκευή, για το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε λέοντες. Πάμε, πάμε. Άσε μου πάνω να σου πω ότι είσαι η απόλυτη θεά. Μάλιστα. Έχετε στο λέω. Αλήθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, για τους λέοντες, σαφώς υπάρχουν πρακτικά ζητήματα και οικονομικά και επαγγελματικά τα οποία σας απασχολούν και θα συνεχίσουν να σας απασχολούν σε όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα. Από την άλλη πλευρά όμως, η δημιουργία, τα νέα ενδιαφέροντα, οι προσωπικές σχέσεις, όλα αυτά που μπορεί πολύ πιο εύκολα να έρθουν στη ζωή σας τώρα, γιατί είναι ο Δίας που είναι στον τοξότη, σε ένα πολύ φιλικό ζώδιο προς το δικό σας, είναι πάρα πολύ βοηθητικός αυτή τη στιγμή και με την αντίθεση που κάνει στο να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές και για το κομμάτι δημιουργικών συνεργασιών, επαγγελματικών, και στο κομμάτι που έχει να κάνει όμως και με τις προσωπικές σχέσεις, είτε είναι φιλικές, καινούργιοι άνθρωποι που μπορεί να μπαίνουν στη ζωή σας, ακόμη και ερωτικές σχέσεις, κάτι καινούριο που μπορεί να σας κάνει κλικ. Όλα αυτά, ξαναλέω, δεν είναι μόνο για τώρα. Είναι κάτι το οποίο μέχρι ουσιαστικά το τέλος Νοεμβρίου χοντρικά μπορεί να σας αποφέρει. Και εκεί είναι που θα πρέπει να εστιάσετε περισσότερο, γιατί εκεί θα έχετε και το μεγαλύτερο κέρδος. Αγαπητοί λέοντες, παρά την κούραση που μπορεί να υπάρχει, και ναι, υπάρχει και θα υπάρχει και μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Μέχρι το Νοέμβριο, από ό,τι καιρός. Είναι αρκετός καιρός. Ωραία. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που εδώ πέρα οι Παρθένοι
θα πρέπει κάπως να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας, να ασχοληθείτε περισσότερο. Αυτό σας λέει αυτή η αντίθεση ήλιου Δία σε σχέση με τα θέματα της οικογένειας, είτε με τα θέματα που αφορούν το σπίτι. Μπορεί να είναι και εκμετάλλευση ακινήτων, να είναι η εκμετάλλευση των περιουσιακών σας στοιχείων, να δείτε πώς μπορείτε να τακτοποιήσετε οτιδήποτε έχει σχέση με το χώρο του σπιτιού ή τα ακίνητα, ή από την άλλη πλευρά μπορεί να σκεφτείτε μία συμβίωση, κάποια αλλαγή που θέλετε να κάνετε μέσα στο σπίτι. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια και είναι τα ωραία σενάρια αυτής της όψης του Δία που είναι στον Τοξότη. Και είπαμε ότι μέχρι το τέλος Νοέμβρη, ουσιαστικά μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, θα συνεχίσει να σας βοηθά σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια καλή περίοδος να σκεφτείτε τι νέα ξεκινήματα μπορείτε να κάνετε και σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό τομέα, γιατί και εκεί μπορεί να έχετε μεγαλύτερη βοήθεια. Προλαβαίνω ζυγούς? Όχι, θα κρατήσουμε το πρωτόκολλο. Δεν θα πούμε τώρα ζυγούς, γιατί θα πω εγώ κάτι άλλο. Ζυγούς που είναι παρορμητικοί, μαζί με τους εγώκερους που έχουν κάποια ζητήματα. Άλλο. Τι έχουμε εδώ, τι κρατάω στα χεράκια μας. Δώρο. Και τι είναι αυτό το δώρο, θα το ανοίξεις? Ναι, να μην το δείξουμε. Ωραία. Λίγο. Βεβαίως. Moto G7 λοιπόν, play της Motorola, κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ το κινητό είναι αυτό που σας δίνουμε δώρο πάλι. Για την δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό, εκ νέου. Ξανά! Ετοιμαστείτε λοιπόν, σε λίγο κάποιος από εσάς θα κερδίσει αυτό. Ανέξοδα, το Moto τελείως. G7 Play της Motorola, κυρίες και κύριοι. Τι θα κάνετε? Πάμε. Θα μπείτε δηλαδή στη σελίδα σαν να μπαίνετε στο σπίτι τη σελίδα, χωρίς να πληρώνετε τίποτα. Βάζετε τα στοιχεία σας, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνετε. Και αν είστε τυχερός από την κλήρωση, θα πάρετε το Motorola σπίτι. Αυτό. Έτσι απλά και ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε εδώ, έχουμε ζυγούς και δώρα. Και όλοι τους υπόλοιπους βεβαίως, όχι μόνο. Φυσικά, φυσικά. Αλλά και δώρο. Φύγαμε. Δεν τα κατάλαβες, όχι, δεν τα κατάλαβες. Δεν τα πρόσεξες. Τα άλλα θέματα που λέγαμε, γι' αυτό δεν είπαμε κανένα αυτό, Μάικλ. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι καρκίνος. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι θα βρω περισσότερους καρκίνους τραγουδιστές, γιατί ξέρεις, είναι αισθηματικός. Δεν βρίσκω λοιπόν τόσους πολλούς. Α, θα πάμε ναι. Λέοντας γρήγορα. Όχι, όχι, λοιπόν. Όχι, ακόμα έχουμε, έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Έχουμε ακόμα. Ζυγή και λυπή. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα. Είπαμε, ξεκινάει με έναν τρόπο τέλος πάντων αρκετά έτσι πιο γλυκό, να το πω έτσι. Η Παρασκευή είναι μια περίεργη μέρα, την οποία θα αναλύσουμε όμως την πορεία, γιατί εδώ είμαστε κάθε πρωί. Και είμαστε στους ζυγούς βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η κύρια επιρροή, όπως και στους εγώκερους, όπως και στους καρκίνους, είναι, ρε παιδιά, ο χρόνος των εγώκερων. Δεν μπορώ να το βγάλω. Τι λέμε τώρα δηλαδή? Από το πλαίσιο, δεν μπορώ να το αφαιρέσω. Και να θέλω δηλαδή, δεν είναι... Αφαιρείται το τζαμάν χρόνο από το πλαίσιο, όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, να κοιτάξουμε το θετικό του πράγματος, δηλαδή να δούμε αυτή η αντίθεση ηλιουδία που υπάρχει, σε τι μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορεί να σας βοηθήσει και εκεί πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή και σημασία σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές, σε ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια, με το να προβάλλετε, να διαφημίσετε τη δουλειά σας, το έργο σας, ό,τι κάνει ο καθένας από εσάς. Να ίσως αν θέλετε να κάνετε, να αλλάξετε δουλειά ή να βρείτε μία δεύτερη δουλειά και μία πρώτη δουλειά, γιατί υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν ούτε αυτό, μπορεί να είναι μια περίοδος καλή για να στείλετε βιογραφικά, να περάσετε από συνεντεύξεις. Γενικώς είναι πολύ βοηθητική αυτή η όψη σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε να επωφεληθείτε. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Εδώ πέρα τώρα, οικονομικά και αισθηματικά είναι αυτά που μπορούν να σας απασχολούν περισσότερο. Το θετικό ποιο είναι? Ότι εκεί που μπορεί να νιώθετε ότι κάτι δεν πηγαίνει όπως θέλετε ή
πάτε να απογοητευτείτε, να πέσετε, να μην νιώθετε τέλος πάντων ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως ακριβώς θέλετε. Με κάποιο τρόπο κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει και νομίζω ότι μπορεί να σας αποζημιώνει για αυτό το άγχος που μπορεί να τραβάτε για τους συγκεκριμένους δύο τομείς. Και βέβαια, καλός ή κακός, ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών, γιατί εκεί πέρα θα είναι ο Δίας μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου για τους Σκορπιούς και για όσους έχουν οροσκόπο Σκορπιό. Κοιτάξτε να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν οι προοπτικές να έρθει χρήμα στη ζωή σας, να βρείτε και καινούριους πόρους, αλλά και ίσως να σκεφτείτε κι εσείς κάτι, μια ιδέα που μπορείτε να αξιοποιήσετε προκειμένου να βγάλετε χρήματα ή να σκεφτείτε σε σχέση με, με τα αποκτήματα που έχετε, τι θα μπορούσατε να κάνετε και να τα αξιοποιήσετε καλύτερα και να βγουν χρήματα από εκεί. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μπράβο, Χιού. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Κυρία. Λοιπόν, ο Δίας, ναι, είναι στο ζώδιό μας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου γράφουν, μα εγώ δεν έχω δει το Δία στο ζώδιό μου. Τι περιμένετε ακριβώς να δείτε όταν λέμε ότι είναι ο Δία στο ζώδιό σας? Επειδή προφανώς ο κόσμος μπερδεύεται. Τον ίδιο το Δία. Εμφανίζεται, λέει, με τον κεραυνό. Έτσι, λέει, καλημέρα, καλημέρα ήρθα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ο Δίας δεν είναι ότι ξαφνικά, ας πούμε, κερδίζω τον Τζόκερ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ή μου έρχεται από τον ουρανό αυτό που επιθυμώ, ο μεγάλος έρωτας κτλ. Σαφώς, μέσα σε μια χρονιά που είναι ο Δίας στο ζώδιό σου, μπορεί να προκύψουν και τέτοια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει προδιαγραφή όμως στο γενέθλιο οροσκόπιο. Εδώ μιλάμε γενικά για τον τοξότη. Αν ένας τοξότης και έχει πέντε πλανήτες στον εγώκερο, όχι Δία δεν θα νιώσει, αλλά αντιθέτως μπορεί να περάσει και πολύ πιο δύσκολα στην περίοδο που είναι ο Δίας. Λοιπόν, γι' αυτό ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Δίας απλά τι κάνει. Στην ουσία ρίχνει ένα σπόρο. Σου δίνει κάτι, σε βοηθάει να ανοίξει μια προοπτική στη ζωή σου. Αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν μιλάμε για το Δία, έτσι. Λοιπόν, αυτή η περίοδος λοιπόν είναι μια καλή περίοδος για να πέσει ένα σπόρος σε μια σχέση, σε μια επαγγελματική συνεργασία, σε κάτι που μπορεί να έχει μέλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς κάθεστε στον καναπέ, βλέπετε εμένα στην τηλεόραση και σας τυπάνε την πόρτα οι συνεργάτες και οι έρωτες. Όχι. Κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πρέπει να πάρετε μια πρωτοβουλία. Το γεγονός ότι είναι ο Δίας στο ζώδιό σας μπορεί αυτή την πρωτοβουλία να την κάνει να πιάσει τόπο σε σχέση με άλλες περιόδους. Αυτά. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Είδατε λοιπόν, και τον τρόπο που το είπε. Δεν θα όλοι μαζί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Προτιμώ σε αυτήν τη φάση τον εγώ καιρό ο οποίος είναι υγειωμένος και ξέρει ότι τα πράγματα είναι για να δύσκολα τα παλέψει. Ναι, και χρειάζεται να καταβάλω προσπάθειες από τον τοξότη που νομίζει ότι όλα έρχονται εύκολα. Γιατί δεν έρχονται εύκολα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε. Απλά στον εγώ καιρό, η διαφορά ποια είναι. Ο τοξότης, αν κάνει τώρα κάτι, μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ενώ ο εγώ καιρός θα πρέπει να προσπαθήσει διπλά και τριπλά για να έχει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Και εδώ μου λένε, σε νιώθουμε Κατερίνα, το ζώδιό μας έχει κάποια ζητήματα κτλ. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα, ο Δίας είναι σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που λέει ότι πολλά από τα οποία παιδεύεστε να έχετε στη ζωή σας, έχετε βάλει κι εσείς οι ίδιοι το χεράκι σας. Είτε γιατί μπορεί να έχετε τις ανασφάλειές σας, είτε γιατί μπορεί να έχετε τις φοβίες σας και δεν κάνετε κάτι. Μα με τόσο που έχουμε περάσει να μην έχουμε ανασφάλειες και φοβίες, να τραθούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Κοιτάξτε να τις ξεπεράσετε λοιπόν όσο μπορείτε για να έχετε και αποτέλεσμα τελικά. Εδώ πέρα ο Δίας λοιπόν είναι σε μία θέση που μπορεί να σας βγάλει αυτές τις ανασφάλειες πιο έντονα και τις φοβίες, αλλά με κάποιο λόγο να τις ξεπεράσετε, να πάτε παρακάτω, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι πιο θετικό, Παρασκευή είναι πιο ζόρικη, θα τα πούμε όμως όταν θα φτάσουμε εκεί, γιατί έχουμε αυτή την αντίθεση Άρη Κρόνου. Πάμε στους υδροχόους. Για τους υδροχόους, ναι, υπάρχει ένταση, υπάρχει κούραση, υπάρχει όλο αυτό που περιγράφουμε. Αυτή η αίσθηση που λες δεν την παλεύω άλλο, γιατί έχω ό,τι και να κάνω, όσο και να προσπαθώ, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όλο αυτό. Από την άλλη όμως, υπάρχει και στήριξη αυτή τη στιγμή, γιατί ο Δίας στον τοξότη βοηθά να βρεθούν άνθρωποι στη ζωή σας, είτε από το περιβάλλον εργασίας, συνεργάτες, είτε από το φιλικό σας περιβάλλον,
οι οποίοι θα σας στηρίξουν, θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο εύκολα ένα στόχο σας πραγματικότητα. Να υλοποιήσετε δηλαδή κάτι που μπορεί να θέλετε. Πολύ βοηθητική αυτή η όψη και για ό,τι αφορά σπουδές και για όσους μπορεί να είναι τώρα στη φάση των εξετάσεων. Και τους ευχόμαστε φυσικά και δύναμη να έχουν και υπομονή να έχουν. Είναι όμως μια καλή όψη αυτή. Καλό είναι να την αξιοποιήσετε, ειδικά στο ξεκίνημα αυτής εδώ πέρα της εβδομάδας. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, τους αγαπημένους μας, τα σέρι μας, την αγάπη μας. Για τους ηχθείς λοιπόν, το θετικό είναι το κομμάτι που αφορά τα επαγγελματικά. Είναι μια περίοδος, καλός ή κακός, που αν σκύψετε περισσότερο στα θέματα που αφορούν την καριέρα σας, στα θέματα που αφορούν τη δουλειά και ψαχτείτε περισσότερο σε αυτό το τομέα, τα αποτελέσματα που θα έχετε, και είπαμε ότι τα αποτελέσματα αυτά θα διαφανούν περισσότερο μέσα στο φθινόπωρο, μπορεί να είναι πραγματικά εξαιρετικά σε αυτό το τομέα, στον τομέα της καριέρας. Δηλαδή, μην περιμένετε οπωσδήποτε ότι αυτό που θα κάνετε τώρα θα έχει την απήχηση αύριο το πρωί. Μπορεί η απήχηση να φανεί το φθινόπωρο και να έχετε τώρα απλά μία περίοδο μπροστά σας να πέσετε με τα μούτρα περισσότερο στη δουλειά και να δείτε τέλος πάντων τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να έχετε την ανάλογη επιτυχία τους φθινοπωρινούς μήνες. Μάλιστα. Γενικές προδιαγραφές για την εβδομάδα και κάθε μέρα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Και σε λίγο μας περιμένει και αυτή τη στιγμή που όλοι περιμένετε και μας τη ζητήσατε. Ο αγαπημένος μας Χρήστος Μπάρκας θα είναι κοντά μας. Είναι ήδη στην κουζίνα ο Χρήστος μας για να μας κάνει την πρώτη συνταγή εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Όμως μέχρι τότε. Μέχρι τότε όμως, τι σας έχω εγώ εδώ. Το έβγαλα από το κουτάκι του. Είναι λοιπόν η ώρα που εσείς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το Motorola G7 Play. Αυτό το υπέροχο κινητό. my.star.gr / play. Εσείς μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την διεύθυνση, αφήνετε στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί και μπαίνετε στην κλήρωση χωρίς καμία επιβάρυνση χρηματική και όποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή θα πάρει αυτό το υπέροχο τηλέφωνο σπίτι του. Το οποίο δεν θέλουμε να αφήνουμε το μέγεθος να μας ξεγελάει, είναι καταπληκτικό τηλέφωνο. Φυσικά. Κρύβει μέσα του τεράστιες επιδόσεις, μια μεγάλη οθόνη 5,7 ίντσες. Αυτό εδώ το τηλεφωνάκι που βλέπετε, Max Vision HD, σε ανάλυση 19,9 που φέρνει απεριόριστες δυνατότητες ψυχαγωγίας, ενώ οι 13 megapixels με PDAF και μηδενική καθυστέρηση κλίστρου πίσω στην καμερά του, εστιάζει σε δέκατα του δευτερολέπτου και δεν θα σας αφήσει να χάσετε στιγμή από ό,τι θέλετε να αποθανατήσετε. Αυτό είναι το δώρο μας και το παίρνετε τελείως ανέξοδα. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε καλή κάτι επιτυχία άλλο. Να όχι, πούμε. Να πούμε κάτι να άλλο. Πούμε καλή επιτυχία. Να πούμε πάμε. Ότι ο Χρήστος έρχεται με μια καταπληκτική συνταγή η οποία είναι για εδώ μαμαδιστικό Ιωάννιστική. Γιατί είναι από τα Γιάννενα, ο Χρήστος. Φυσικά. Γι' αυτό έχουμε μέσα και το καπνιστό τυρί με τσοβόνο που όλοι λατρεύουμε. Είναι πανόστιμο, το έχω ήδη δοκιμάσει και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε το Χρήστο εδώ στη δικιά μας κουζίνα. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Φύγαμε! Κυρίες και κύριοι. Μα πόσο σε περιμέναμε, τι χαρά έχουμε που είσαι εδώ, δεν φαντάζεσαι. Καλημέρα και από μένα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για ακόμα μια φορά κοντά σας. Κανόνισε την πορεία σου. Έχουμε να μαγειρέψουμε. Έχουμε πει για αυτό το υπέροχο κοτόπουλο με κουσκούς και καπνιστό τυρί με τσοβόνο που θα φτιάξεις. Καταρχήν, κάθε φορά που το λέμε, μας τέχουν τα σάλια μας, να ξέρεις. Διότι ξέρουμε ότι είσαι από τα Γιάννενα. Ξέρουμε επίσης, αυτό τώρα το μάθαμε τώρα, να πούμε. Θέλω να τα πεις εσύ τα φιλιά σου και τα χαιρετίσματα. Ναι, βέβαια. Εκεί που πρέπει σήμερα, διότι έχουμε ένα ιδιαίτερο κοινό σήμερα, πέρα από όλους τους άλλους που μας βλέπουν, μας βλέπουν και δύο κυρίες που έχουν μια άλλη σημασία για σένα. Ναι. Οι δύο γιαγιάδες. Ναι. Αγγελική και Ελένη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, αγάπη μας. Έχουν φιλάκια από μένα. Πολλά φιλάκια, πολλά φιλάκια. Οπότε μια συνταγή πιο παραδοσιακή, για να είμαστε πιο κοντά στις Ελληνίδες νοικοκυρές. Μάλιστα. Βέβαια.
με παραδοσιακά αγνά υλικά. Όπως έλεγε και η μία εκ των δύο η γιαγιά μου. Χρήστο μου λέει, σε παρακολουθούσα στο παιχνίδι, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, τι μαγείρευες. Αγάπη μου. Τι πλιαούρια μου λέει και καλά είναι αυτά. Οπότε, οπότε το τρέχουμε κάπως έτσι. Μάλιστα. Να είμαστε πιο κοντά. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν. Δεν έχει πλιαούρια εδώ. Εδώ έχει μια καταπληκτική οπότε, σφαγή παραδοσιακότατη, κοτόπουλο. Κοτόπουλο με μυρωδικά στο φούρνο, κουσκούς με πιπεριά φλωρίνης και καπνιστό τυρί με τσοβόνε. Καταπληκτικό. Τέλειο. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να τη φτιάξουν και πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Νόστιμο. Έχουμε ένα κοτόπουλο. 300 γραμμάρια κουσκούς χοντρό. 150 γραμμάρια τυρί με τσοβόνε, μία πιπεριά φλωρίνης, ένα μεγάλο κρεμμύδι, ένα λίτρο ζωμό, ουσιαστικά είναι τα υγρά από το ψήσιμο από το κοτόπουλο. Τέλεια. 2 με 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, ρίγανη και ό,τι άλλο μυρωδικό έχουμε στον κήπο μας και στις κουζίνες μας. Μπράβο, Χρυσάρα, που διάλεξε να κάνεις αυτή τη συνταγή, γιατί είναι υπέροχα, πραγματικά πανόστιμο. Πραγματικά πανόστιμο. Ακολουθήστε ό,τι σας πει τώρα ο Χρήστος. Και οπότε, είναι πραγματικά κάτι πολύ κατανοητό. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε, σε πρώτο χρόνο θα βάλουμε τα γαντάκια μας. Δεν βάλε. Να σου για πω. Να ετοιμάσουμε το. Και γαντάκια και ξύλο κοπής διαφορετικό για το κοτόπουλο. Ξύλο κοπής φυσικά πρέπει να προσέχουμε με αυτά τα πράγματα. Σίγουρα κόβουμε το κοτόπουλο σε άλλο ξύλο κοπής και τα λαχανικά μας ή οποιοδήποτε άλλο κρέας σε κάποιο άλλο ξύλο. Οπότε μάλιστα. Θα ετοιμάσουμε. Οπα. Τι είναι αυτά που κάνεις. Το μαχαίρι μας για να είναι κόψουμε. Το χρύσο, κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Το κοτόπουλο έχουμε δει και στο παιχνίδι βεβαίως που το έχεις αυτό. Μπορούμε να κόψουμε το κοτόπουλο με 4 ουσιαστικά κινήσεις. Αυτό πολύ θα ήθελα να μάθω να το κάνω. Άσε να το κάνει λίγο κάπως εύκολα. Ο Χρήστος δεν ξέρω είναι το. Εντάξει, ωραία, είναι η σιγουριά του σεφ. Ουσιαστικά αφαιρούμε με μια εγκάρσια. Αυτό το μάθες από τις γιαγιάδες σου επίσης ή το μάθες με τα σχολεία? Σίγουρα στους χώρους της κουζίνας. Καλό είναι να γνωρίζουμε τη σωστή ανατομία σε όλα τα κρέατά μας. Σε όλα τα κρέατά μας. Εμείς δεν μπορούμε να το κόψουμε μαγειρεμένο. Όχι ομό. Δηλαδή πάνε σερβίρεις σε ένα τραπέζι, οικογενειακό κάτι και το κάνεις εγώ. Όμως είναι αρκετά εύκολο, πάρα πολύ εύκολο θα έλεγα. Τώρα όπως το βλέπω μου, ναι, μου φαίνεται και εμένα λίγο εύκολο, αλλά. Οπότε. Σιγά σιγά. Να τα πάρω πίσω με αυτά. Πάντως δεν το χρειάζεται όλο αυτό. Όχι, όχι, ευχαριστώ πήμα. Πολύ. Εγώ. Έχουμε τελειώσει με το κοτόπουλο. Πάρουμε τη γάστρα μας. Ευχαριστώ. Θα το τοποθετήσουμε. Γάστρα, ναι. Όμορφα, ωραία. Ωραία. Πολύ απλό, πολύ εύκολο, ναι, ναι. Πολύ νόστιμο, πολύ. Να πούμε εδώ. Και θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Μπράβο, πάλι λαδάκι, γιατί αυτό είναι παραδοσιακό. Το θέλει το λαδάκι του. Λιπαρή ουσία, ελαιόλαδο, αλάτι. Να είναι δυνατό στο αλάτι για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το ζωμό για να μπορέσει να μας βγάλει όλη την ένταση στο πιάτο μας το κουσκούς. Εγώ επιλέγω να βάλω και 2 κλωναράκια δέντρο Λίβανο. Δέντρο Λίβανο, τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ το θυμάρι που έχουμε. Για πάμε να βάλουμε και θυμάρι λοιπόν. Και συγκεκριμένα υπάρχει και ένα είδος άλλο θυμαριού, το λεμονοθύμαρο, και δίνει ακόμα περισσότερη ένταση, με λεμόνι στο φαγητό μας. Πού το βρίσκει με το λεμονοθύμαρο αυτό που λες? Πιστεύω υπάρχει παντού και πόσο μάλλον και σε δίπλα στους κήπους μας, σε κάποιο είδη το οποίο μπορούμε να βρούμε τα γλαστράκια μας. Α, να πάρω να αγοράσουμε, δηλαδή να έχουμε γλαστράκι να βάζουμε φυσικά, αυτό. Φυσικά είναι υπέροχο. Ωραία. Και προσθέτουμε το βούτυρο. Βούτυρο. Εγώ θα σου βρω κουτάλι αμέσως, σεφ μου. Ναι. Μισό λεπτό. Οπ. Κατευθείαν σεφ μου και τα λοιπά, ε. Ορίστε. Τον βλέπει τον κρατερό. Θα προσθέσουμε. Και είπες ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι μυρωδικά θέλουμε, έτσι. Ό,τι μας αρέσουν δηλαδή.
ό,τι μυρωδικά θέλουμε. Και είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά να βάλουμε το καπάκι και να το φουρνίσουμε. Ωραία. Θέλουμε ψήσιμο περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Ωραία. Στους 175 με 180 βαθμούς. 175-180. Το αφήνουμε εκεί πέρα, δεν του κάνουμε κάτι άλλο. Οπ, το πήρα. Το παίρνει. Και τώρα πάμε και για τα υπόλοιπα. Έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το κουσκούς, στο οποίο να αφαιρέσουμε και να το πάρω και αυτό φαίνεται. Πίσω, σωστό. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παλί, μόνο που θα άφηνε ο Χρήστος, κάτι εδώ πέρα φοβερή να μην είναι όπως και πρέπει. Δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε. Και βάζουμε ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Να πάρουμε το κρεμμύδι, να το ετοιμάσω. Ναι. Ψιλοκομμένο, ε. Ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Έχουμε ήδη έτοιμο, να το καλό είναι. Πόσο γρήγορα, δεν πειράζει. Για να δούμε. Ναι. Πόσο φαίνεται που είσαι εδώ πέρα στη φωλιά μας και μαγειρεύεις. Δεν ωραία. Σίγουρα ακόμα μια ιδιαίτερη εμπειρία. Αυτό που έβλεπα ουσιαστικά. Βέβαια. Είναι και άλλη μια δοκιμασία. Και ξεκινάμε. Βάζουμε το κρεμμύδι. Ξεκινάμε σε δυνατή φωτιά, ναι, ουσιαστικά να μπορέσει να αρχίζει να, τσιγαριστεί το κρεμμύδι. 2-3 λεπτά αυτό. 2-3 λεπτά, θα το δουλέψουμε ελαφρώς, θα το καταλάβουμε ούτως ή άλλως. Θα αρχίζει να χρυσαφίζει το χρώμα, θα το καταλάβουμε. Και μετά μέσα. Ουσιαστικά θα αρχίζει να μαραίνεται. Okay. Και μετά τι βάζουμε. Παραμένω το κρεμμυδάκι. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κουσκούς. Α, κατευθείαν, ναι. Ακριβώς, να το θωρακίσουμε. Α. Ένα πολύ ωραίο και γευστικό υλικό. Κουσκούς. Πολύ. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι πέρασαν αυτά τα 2 λεπτά που χρειαζόμασταν. Θα προσθέσουμε το κουσκούς. Κουσκούς το μεσημέρι. Παράλληλα, εκτός από το κουσκούς, μπορούμε να δουλέψουμε και τραχανά, τη συγκεκριμένη συνταγή. Ουσιαστικά τα υλικά τους είναι σχεδόν ίδια για να το φτιάξουμε σαν υλικό. Οπότε, είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, προσθέτουμε και αλάτι. Αλάτι. Και πιπέρι. Πιπέρι, φυσικά. Μάλιστα. Και τις πιπεριές τώρα και το τυρί. Θα προσθέσουμε τα υγρά ουσιαστικά που έχουμε κρατήσει μάλιστα από το κοτόπουλο. Το ζωμό δηλαδή. Το ζωμό ουσιαστικά. Okay. Ένα λίτρο ζωμό. Ένα λίτρο ζωμό και θα το βλέπουμε πόσο ακριβώς θα χρειάζεται. Άρα δεν το βάζουμε όλο κατευθείαν. Θα το πάμε σιγά σιγά. Ουσιαστικά όπως μπορούμε να πούμε όπως δουλεύουμε ένα ριζότο. Μάλιστα. Ουσιαστικά. Θα το δουλέψουμε σιγά σιγά. Και πόση ώρα θα μας πάρει για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σε μεσαία φωτιά περίπου 20 λεπτάκια. 20 λεπτουδάκια, μάλιστα. Ωραία. Άρα το ανακατεύουμε, το βλέπουμε, βάζουμε ζωμό. Ακριβώς, το ανακατεύουμε, ναι, το βλέπουμε, και σιγά σιγά ζωμό. Προσθέτουμε να το φέρουμε στο σημείο βρασμού ουσιαστικά που πρέπει να είναι έτοιμο. Μάλιστα. Όπως τώρα, ας πούμε σε αυτό ουσιαστικά εδώ, ερχόμαστε σε αυτή τη μορφή, μάλιστα, συγκεκριμένα, που είμαστε έτοιμοι εδώ να προσθέσουμε την πιπεριά μας. Άρα στο τέλος. Στο τέλος, στο τέλος. Στο τέλος πάντα μπαίνει η πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε κυβάκια και το τυρί καπνιστό με τσοβόνε. Εγώ θα τα βάλω τώρα. Μάλιστα. Τέλειο. Η πιπεριά φλωρίνης είναι ένα ωραίο υλικό και συνδυάζει απόλυτα με το καπνιστό τυρί με τσοβόνε. Θα αφήσει μια ωραία γλυκά. Το βάλεις επίτηδες λόγω Ιωαννίνων, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Το υποστηρίζω, μου αρέσει. Σίγουρα ένα ωραίο τοπικό υλικό. Και πόσο μάλλον. Και αφήνει αυτή την καπνιστή γεύση. Αφήνει ωραία ένταση στο πιάτο μας. Βέβαια. Δεν το αισθανόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή ότι αφήνει αυτή την πάρα πολύ νομίζω ωραία. Ότι είμαστε έτοιμοι. Εξαιρετικό. Μια δηλαδή πολύ εύκολη συνταγή. Πιστεύω ότι εδώ όλοι βάζουμε μας κάτι άλλο, βάζουμε άλλο βούτυρο ή κάτι τέτοιο ή όχι, το αφήνουμε. Είμαστε έτσι έτοιμοι. Είμαστε έτσι εντελώς παλικάρι μου, κάτσε παλικάρι μου εδώ. Εδώ. Νομίζω ότι ο καθένας πάντα σκουπίζει. Ορίστε. Πάντα. Κούκλος. Κούκλος.
Λοιπόν, οπότε. Άρα σε 20 λεπτουδάκια είναι έτοιμο αυτό. Έχουμε βάλει προηγουμένως, έχουμε κάνει όμως το κοτόπουλο για να χρησιμοποιήσουμε το ζωμό για το κουσκούς μας. Είναι τα υγρά ουσιαστικά που θα πάρουμε από το ψήσιμο στη γάστρα για να δουλέψουμε το κουσκούς σιγά σιγά μεθοδικά. Είναι τόσο νόστιμο αποτέλεσμα, ρε παιδί. Πάρα και πολύ. Έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα βάλω λίγο ακόμα εδώ. Αυτό που βλέπετε. Νομίζω ότι τώρα δεν χρειάζεται. Ακριβώς τώρα στο σημείο αυτό προσθέτουμε. Ανακατεύουμε και συνέχεια εγώ λίγο. Θα πάω, εγώ θα φτιάξω ένα πιάτο για την Έλλη. Το προσθέτουμε. Με αυτά. Η Έλλη. Έλλη, καταπληκτική συνταγή, αυτό θα σου πω μόνο. Κοτόπουλο. Την έκανε ο Χρήστος μας. Με κουσκούς, ναι. Και τυρί καπνιστό με τσοβόνε. Να, είδες, ο άνθρωπος έπεσε. Το άκουσε και έπεσε. Τελείωσε. Φυσικά, φυσικά και έχει, άκου λέει. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, ορίστε και πρώτη συνταγή εδώ και θα τη φάει και η Έλλη. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό τώρα, πες μου. Νομίζω ότι είναι κάτι σίγουρα τρομερό. Αυτό που βλέπω, αυτό που βλέπω είναι ότι τρομερό. Έλειωσε ο Χρήστος. Είδε την κοκκύρα από κοντά, έλειωσε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Ήταν η συνταγή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ σε πολύ. Σε περιμένουμε και πάλι, Χρυστάρα. Πολλά φιλιά στα Ιωάννα που μας βλέπουν όλα. Στην γιαγιά την Ελένη, σε όλη την οικογένεια. Είναι υπέροχος ο εγγονός, πραγματικά. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε ένα, πού πάμε, σε ένα σύντομο διάλειμμα. Τρώει. Μόλις επιστρέψουμε, τι σας έχω, τι σας έχω. Εγώ προσωπικά δηλαδή και καλά, ξέρεις, όχι η εκπομπή. Έλλη Κοκκίνη. Εδώ, σε πολύ λίγο. Φυσικά. Τραγουδήσω και εγώ και δεν απότε. Ήταν ψέμα, ήταν ψέμα. Πώς αλλά ευτυχώς. Χωρίς εσένα. Αλλά ευτυχώς. Το ζήσουμε. Ήταν λέξεις. Ωραία. Μόνο έτσι απλά για να ζηλέψεις. Αλλά καλύτερα λέω εγώ. Συγγνώμη που σε διέκοψα από αυτό. Ότι αυτή είναι εξαιρετική ερμηνεία. Παραλύρημα λέγεται αυτό. Ναι, αλλά καλύτερα ας πούμε. Μια που είναι εδώ μαζί μας. Τάξε μου, ποια σου έχω. Τάξε μου. Τα, ποια, πες. Τάξε μου, ποια σου έχω. Πάει ο νους μου, ποια. Τάξε μου, ποια σου έχω. Ποια. Την Έλλη την Κοκκίνη. Ό,τι θες, ό,τι θες, ό,τι θες. Εμάς ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλά. Λέμε προς τα έξω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί είμαστε. Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Βλέπω. Τάξε μου, τάξε μου. Εγώ, αυτό το τραγούδι το ήταν ψέμα. Εγώ το έχω κάνει και βίντεο κλιπ με το Μουτσινά αυτό, άμα θες να ξέρεις το τραγούδι. Εντάξει. Εκείνες εποχές. Εκείνες τις εποχές, θυμάσαι, Έλλη μου. Αλλά το τάξε μου είναι αυτό το καινούριο μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έλα, φρέσκο. Δεν είναι αστεία η ιστορία αυτή. Τι γίνεται. Σε τι κατάσταση είμαστε, πώς μας βλέπεις. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Και εμείς το ίδιο όμως. Πάρα πολύ καλά. Πόσο μου έχουν λείψει. Πες. Θα το πω. Πες. Αυτές οι Κυριακές. Αυτές οι Κυριακές που επιστρέφαμε από Θεσσαλονίκη μαζί. Μαζί. Εσένα έχω να σε δω ένα χρόνο. Ναι, αλλά τον κρατερό. Εγώ την έβλεπα κάποτε. Κάθε εβδομάδα. Παρεούλα, την έβλεπα κάθε Κυριακή. Παρεούλα. Συνταξιδεύαμε. Ναι. Στο αεροπλάνο. Συντρώγαμε, που λέει ο λόγος. Έτσι, που λέει ο λόγος. Κουτσομπολεύατε, έχω δει. Ποτέ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ λίγο. Κουτσομπολεύατε, τρελά. Λίγο πολύ. Δεν πειράζει. Δίνονται στο καφέ. Αυτή η αιμονή σου να μην λέμε ψέματα. Τι, γιατί. Γιατί κουτσομπολεύαμε λίγο. Εντάξει, λίγο πολύ. Ναι. Εν τω μεταξύ. Ό,τι πει. Εγώ έχω να σε. Καλά, όχι και ένα χρόνο. Δεν έχω να σε δω και ένα χρόνο. Ναι. Τόσο καιρό έχει περάσει. Είχαμε βγάλει το όλα λάθος. Και να πω ότι είχα έρθει εδώ και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ήρθε και το τάξε μου εδώ. Και τραγούδι και είσαι σε ποιον άλλο θα πάω. Έτσι. Εδώ. Στο τρελό. Από πέρσι ακόμα καλύτερη. Πες μας λίγο.
Τι κάνεις. Τι γίνεται. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς το κάνεις αυτό. Έχεις λίγο... Έχω λίγο σαλέψει. Πες. Έτσι ήμουν πάντα. Δεν είχε πες την αντίληψη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ. Είσαι πραγματικά θέλω να σε φτύσω. Τουφ, τουφ, τουφ. Και να σε σταυρώσω. Δηλαδή, σε φτύνουμε εμείς. Καλά, δεν θέλω να ματιάζουμε. Αλλά επειδή εμείς είμαστε αυτή η εκπομπή που, ας πούμε, να μην κάνουμε και εμείς το κουτσομπολιό μας το διατροφολογικό. Να το κάνουμε. Άμα θέλετε να το κάνουμε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κι άλλα, αλλά ας ξεκινήσουμε από το... Ας ξεκινήσουμε από το διατροφολογικό. Λοιπόν, εμείς έχουμε το έξυπνο πρωινό της Έλλης Κοκκίνου. Και θέλω λίγο, να δώσουμε όλες, εμείς και όλοι εσείς, βάση. Έχουμε, να ξέρετε, τρεις διαφορετικές εκδοχές. Πάμε, Έλλη. Εξήγησέ μας. Εγώ το κάνω αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ή ένα φρούτο με ένα αυγό βραστό. Ή. Η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή. Όχι, φρούτο όχι ένα και... καρπούζι, ας πούμε, ολόκληρο, όταν λέμε, ή ένα πεπόνι ολόκληρο. Όχι, πόσο. Όχι. Χάρηκα. Συγγνώμη. Ναι. Πόσο. Ένα μήλο, μια μπανάνα, ένα ροδάκινο. Και ένα αυγό βραστό. Και ένα αυγό βραστό. Ωραία. Ή δύο καλαμποκοφρέτες, τρεις. Ναι. Προτιμώ τις καλαμποκοφρέτες, είναι πιο νόστιμες. Ωραία. Okay. Με μια φέτα, άντε δύο τυρί του τοστ χαμηλών λιπαρών. Ωραία. Η γραβιερίτσα. Και λίγο έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη τώρα και δεν και εμένα αυτή τη στιγμή. Okay. Τι άλλο, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα. Εντάξει, η ομελέτα με δύο ασπράδια και ένα κρόκο. Κάτι ωραία. Όχι τρία αυγά. Δύο ασπράδια, ναι. Εκ των οποίων το ένα είναι ολόκληρο. Λοιπόν. Okay. Ωραία. Με μία φέτα ψωμί ποτέ με, ή φρυγανιές χωρίς γλουτένι για μένα που έχω και λιωκάκι. Με τυράκι και γαλοπούλα. Ναι, έχω άτυπη, ελαφριά, αλλά έχω. Μάλιστα. Καλά, και εμείς που δεν έχουμε, χωρίς γλουτένι. Γι' αυτό και οτιδήποτε τρώω με, που περιέχει αλεύρι είναι χωρίς γλουτένι. Μάλιστα. Και εμείς. Και εμείς. Και εσείς. Οπότε έχω κι άλλο όμως, και... έχω άλλα δύο. Έχω άλλα δύο. Βέβαια, καλέ. Μια φέτα και μια φέτα γαλοπούλα, όπως είπε η Έλλη μας. Ή κουακερόμπιτα. Α, εδώ είμαστε στο άλλο. Ρόφημα αμυγδάλου. Το γάλα αμυγδάλου. Ναι. Ένα ποτηράκι. Σκέτο. Όχι. Με δύο φρυγανιές, με μαργαρίνη, μέλι, μπανάνα, καρύδια. Αυτό θα πάρω. Δύο αυτό φρυγανιές. Σου έχω και καλύτερο πιο κάτω. Με μαργαρίνη, μέλι, μπανάνα, ναι. Και καρύδια. Καρύδια, το... δύο-τρία. Δύο-τρία, όχι παραπάνω. Το ρόφημα αμυγδάλου είναι... έχει... σου δίνει ενέργεια περισσότερη από κάτω. Δεν σου δίνει το γαλακτοκομικό. Καλά, το γαλακτοκομικό δεν μπορείς έτσι κι γάλα... Και αυτές οι τρεις επιλογές που μας έδωσες τώρα είναι αυτό που το εναλλάσσεις. Ναι. Λέει μία μέρα αυτό, την άλλη μέρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ή κουακερόπιτα τρώω, ή κουάκερ χωρίς γλουτένι, μεγάλα αμυγδάλου και μέλι και κανέλα. Άμα το κάνουμε, θα γίνουμε κι εμείς έτσι ωραίοι, σαν και σένα. Αποκτάς και τα μάτια σου έτσι με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος άμα το κάνει. Αποκτά και τα μάτια σου και τα πόδια σου. Τα μάτια μου, τα νύχια μου. Και τα νύχια. Ναι, ναι. Α, όλο, όλο το σετ. Τέλεια. Γίνεστε Έλλη Κοκκίνου, να έτσι πως τη βλέπετε. Όχι αλήθεια. Και αυτό μην το κάνει. Πόσο καιρό σε παρακαλώ είσαι σε αυτήν τη φάση της διατροφής, της συγκεκριμένης. Της συγκεκριμένης. Τρεις μήνες. Α, τώρα τρεις. Συγκεκριμένη. Πριν είχαμε άλλες. Ναι. Τώρα όμως αυτή έχεις δει ότι σου πηγαίνει περισσότερο. Δηλαδή... Ναι, ναι, είναι πιο χαλαρή. Αυτή είναι πιο χαλαρή αυτή. Αυτή είναι πιο χαλαρή. Ωραίο. Wow. Εντάξει. Δηλαδή, πριν ήταν πιο σκληρή. Τα τελευταία τρία χρόνια πολύ πιο σκληρή. Γιατί? Γυμνάζεσαι αφού είσαι έτσι όπως είσαι. Γιατί είπαμε, λέω με παρθένο. Ναι. Ναι. Okay. Είναι ένα δείγμα. Σου δίνει όμως αρκετή ενέργεια, ναι, 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 για να μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θέλεις. Ναι, μια χαρά. Ναι. Το πιο σκληρό που έχεις κάνει ποιο είναι, ας πούμε. Αυτό. Αυτό όχι. Αυτό που έκανα πριν τρία χρόνια. Δηλαδή. Όχι άλλο πριν τρία. Για τρία χρόνια μέχρι τρεις μήνες. Τι όμως. Ένα μήλο. Το πρωί. Με κανέλα. Όχι τώρα. Ή ένα κτηνίδιο με κανέλα. Πού, εντάξει, γι' αυτό οι κανέλες σε πειράζουν. Οπότε ξανά τρώγες, δηλαδή, αν αυτό το τρως, ας πούμε, 7.30 ώρα το πρωί, λέμε τώρα. 8, ναι. 8. Τρώμε το μήλο. Μετά το επόμενο γύρο. Χόρτενα με καφέ στην αρχή. Έπινα 7 η ώρα καφέ. Τα βλέπετε γιατί πίνω πολλούς καφέδες και με κοροϊδεύετε. Λέω κάτσε να κοροϊδέψω λίγο την πείνα μου, να πιω δύο καφέδες. Πάμε. Ένα μήλο σε 7.30. Ο καφέ σκέτος, έτσι. Με στέβια. Με στέβη. Okay, μετά. Ωραία, μετά πάει το μήλο, μετά από μετά, μία ώρα. Μετά ένα μήλο, ναι. Και μετά το μήλο. Η ροκφόρ με μέλι. Τι? Ροκφόρ, ναι. Μέλι και κανέλα. Κάτσε ρε εσύ τώρα, το ροκφόρ όμως είναι εξαιρετικά λιπαρό τυρί. Το μεσημεριανό. Αυτό, όχι, πρωινό ήτανε. Α, ήτανε. Ροκφόρ με μέλι. Εγώ αυτό θα κάνω. Και κανέλα. Και κανέλα. Η κανέλα ήτανε φίλη. Πόσο πολύ, το κομμάτι το ροκφόρ, πόσο ήταν, τόσο. Όπα. Κατάχρηση.
Κατάχρηση. Δεν μου λες, και μετά το μεσημέρι τι έτρωγες? Το διπλανό σου. Και σνακ. Τι σνακ? Λίγο τυράκι με λίγο αγκουράκι. Οι συνεργάτες σου δίπλα σου είναι αρτιμελείς όλοι. Έχεις δαγκώσει ποτέ κανέναν? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αν δεν τον δάγκωσες τότε, δεν θα δαγκώσεις, δεν ανησυχώ. Πάμε. Ζουν ακόμα όλοι. Το μεσημεριανό μετά τι ήτανε? Εξαρτάται την περίοδο. Μπορεί να ήταν κρέας με φρούτο, πρωτεΐνη δηλαδή με κάποιο φρούτο. Το μεσημεριανό το φρούτο. Ναι. Όχι σαλάτα. Για σαλάτα φρούτο. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ας πούμε τρως λίγο μοσχαράκι. Έτρωγα. Με μια μπανάνα. Τη βλέπεις όμως, έχει και μαραζώνει τώρα. Το βλέμμα της έχει γίνει. Μου θυμίζεις έχει την έχει πιάσει μια θλίψη λίγο. Ας το αφήσουμε. Ας φάσουμε και στο βραδινό να τελειώνει να φύγει η Παναγιά μου. Δεν βαριέσαι, εντάξει. Όχι, εντάξει, μωρέ. Τρία χρόνια ήταν. Δεν θα σε ρωτήσω. Δεν θα σε ρωτήσω αν πίνεσαι πολύ, γιατί είναι σαφέστατο. Ναι. Ότι. Έτρωγα τα δάχτυλά μου. Οκ. Και ας πούμε. Αλλά. Ωραία. Όλα εντάξει. Επειδή όμως είσαι. Θα σου αυτό είναι τώρα λίγο πιο περίεργο. Θα σου πω γιατί. Είμαι άνθρωποι που να έτσι δεν έχω, δεν μιλάω εγώ. Ναι. Καταρχήν αυτή είναι επικίνδυνη. Δεύτερον, το άλλο είναι. Αφού το έκανε αυτό, δεν αισθάνθηκες κάποιες στιγμές ότι από την πείνα δεν, δεν αντέχεις άλλο? Και... Όχι. Μπορεί να πίναγα, ναι, θα έτρωγα μερικά με αμύγδαλα, θα έτρωγα με λίγο αγκουράκι, μια λίγη γραβιέρα. Καμιά άρα μέρα. Της... εντάξει, πες το έτσι. Καμιά μέρα, ρε παιδί μου, να πεις, να σου γυρίσεις το μάτι και να πας να φας... Τρεις πίτσες, ας πούμε, σου έχει τύχει αυτό. Δεν μπορώ να φάω πίτσα, γιατί έχει αλεύρι, έχει γλουτένη. Αυτό λοιπόν σε βοηθάει. Τρία μπιφτέκια τεράστια τέτοια. Όχι. Γλυκά, τα και γλυκά εξετάσεις αίματος ήταν πάρα πολύ καλές, θέλω να σου πω. Τα γλυκά σ' αρέσουνε. Τα γλυκά γενικά σ' αρέσουνε. Ναι. Όχι όλα, τούρτες, πάστες δεν μ' αρέσουν. Τι, τι σ' αρέσει. Okay. Γιατί υπάρχουν... Μπιφτέκι μ' αρέσει. Σοκολάτα. Η σοκολάτα ή απλή, όχι... Η μαύρη. Η μαύρη, όχι. Όχι. Όχι, γιατί? Γιατί άμα δεν είναι μαύρη, δεν είναι σοκολάτα. Κατ' εμέ, αλλά αυτό... Ναι, όχι. Αν δεν είναι γάλακτος, δεν είναι σοκολάτα. Όχι, εδώ χωρίζουμε. Και όλα αυτά, λοιπόν, τώρα, πώς έχουν επηρεάσει το άτομο Έλλη Κοκκίνου, ας πούμε? Πώς το βλέπετε? Εγώ σε βλέπω πολύ καλά. Πολύ καλά. Τίποτα. Μια χαρούλα είσαι. Εγώ, ναι, και εγώ. Όχι, 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 όχι. Μην το συζητάς. Άγιο είχαμε. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι πέρυσι έκανε διατροφή. Περάσατε ωραία όμως όταν ήρθα. Δεν το ξέραμε αυτό όμως. Ήμασταν δηλαδή. Είχαμε άγνοια κινδύνου. Ναι, δεν ξέραμε. Ναι, αλλά δεν σας έδειξα τίποτα. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν ήμουν αγλικούλα. Πολύ, πολύ, πολύ. Και εγώ ξέρω πώς. Με ξανακαλέσατε. Και τώρα. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ δημιουργική φάση με μια άλλη διατροφή όπως μόλις ακούσατε. Ναι. Έχουμε και το τάξε μου, το οποίο. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα η διατροφή έτσι. Μια έτσι αλλάζει, ναι. Μια. Ενώ το τάξε μου ήρθε για να μείνει. Ναι. Αυτό το να τάξε το πούμε. Μου ελπίζω ήρθε, έρχεται για να μείνει. Και πού θα το ακούμε δηλαδή? Εμείς τώρα θέλουμε, ας πούμε, να σε παρακολουθήσουμε. Πού θα έρθουμε, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Έχεις ένα άγχος, μια γωνία. Έχω άγχος, ναι. Κυκλοφορεί να πούμε την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Άντε, καλό ταξιδό. Ευχαριστώ. Το φώναξες κιόλας. Το είπα για να το ακούσουν όχι εσύ, οι άλλοι που μας βλέπουν. Κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα αποκλειστικά σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Παράλληλα βγαίνει και το βίντεο κλιπ, το οποίο τα γυρίσματα τα κάναμε τη μέρα είναι Δευτέρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα μας το δώσεις να το δείξουμε και φυσικά, πρώτα. Φυσικά θα ευχαριστώ. Σας το δώσουμε και αυτό. Μάλιστα. Όλα σας τα δίνουμε. Σας ευχαριστώ. Είναι, παρακαλώ εγώ, χαρά μου. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Φρασέρη και του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη η στίχη. Με τον Γιάννη Φρασέρη έχουμε να κάνουμε και άλλα τραγούδια, σχεδόν όλα τα τραγούδια του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο που μας έρχεται. Συνέχεια εδώ θα σας. Τέλεια. Ναι, γιατί χαμούλης. Είστε γουρλίδες. Εδώ εμείς. Ναι. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία κανέλα, εμείς, να ξέρεις. Αυτό. Δικιά μας κανέλα. Είναι και μιλιά μας θέλουμε, δεν είναι. Κεϊλάνης. Κεϊλάνης θες, Κεϊλάνης ήταν. Ό,τι θέλεις εσύ. Και τώρα θέλω να μου πεις. Έχω πρόγραμμα μεγάλο μπροστά. Και έχεις πρόγραμμα μεγάλο μπροστά σου. Ναι. Και το παιδί σε όλα αυτά τα πράγματα. Πού είναι, δηλαδή, σε ακολουθείς το πρόγραμμα? Κοίταξε, στις συναυλίες που ξεκινούν σύντομα δεν θα με ακολουθεί, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό το πρόγραμμα. Το ξέρεις και από τον Κρατερό, το πήγαινε, έλα, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Με εξαντλητικά ωράρια, πτήσεις, πλοία, είναι δύσκολο. Όμως, τον Ιούλιο, από 26 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, αυτό το τριβδόμαδο θα είμαι στην Πάρο, στην Άουσα, σε ένα καινούριο χώρο που φτιάχνουν. Α, τι ωραία. Ναι, α, ωραία. Το οποίο θα λέγεται Madame. Αλλού. Φυσικά. Στο άλλο. Φυσικά. Η Πάρος είναι ένα νησί που αγαπάω, λατρεύω μάλλον, γιατί πηγαίνω για διακοπές τα τελευταία 5-6 χρόνια κάθε καλοκαίρι.
Τώρα όμως με επέλεξε η Πάρος και για να τραγουδήσω. Και θα είμαι βλέπανε που πήγαινε. Τρεις εβδομάδες. Κάτσε να φτιάξουμε ένα μαγαζί αφού έρχεται που έρχεται. Σε παρακαλώ, πες μου, σήμερα είχαμε ένα θέμα όπου η κόρη του Αντώνη Ρέμου. Η κόρη του Αντώνη Ρέμου. Το είδες αυτό το περιστατικό. Όχι. Είπε ο Αντώνης. Μόνο η κόρη του. Πήγε και είπε στη μαμά της ότι της αρέσει πάρα πολύ να τραγούδι του μπαμπά της. Ναι. Τα ξημερώματα. Και ήταν ο Αντώνης σε βαθιά περίπου κατάθλιψη, αντιμετωπίζοντας το με πάρα πολύ χιούμορ. Η Έλλη γύρισε και είπε: Καταλαβαίνεις, λέει, το παιδί μου, το δικό μου. Το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Θέλω να σε ρωτήσω. Το τραγούδι που αγαπάει είναι αυτό και νομίζω ότι λέει και ο μπαμπάς της. Είδες, την άφησε να το συνεχίζει να το πιστεύει. Όχι. Το γομίτο στον αγόρι. Είναι μικρό το κοριτσάκι ακόμα, γιατί να του κάνουμε κάτι, να του δημιουργήσουμε τέτοια τραύματα. Πες μου, Γιώσο, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν ήρθε ποτέ να σου πει, ας πούμε, αυτό το τραγούδι σου μ' αρέσει πάρα πολύ και ήταν, δεν ξέρω, κάποια άλλη. Όχι, δεν ακούει ελληνικά. Α, δεν ακούει τίποτα. Δεν ακούει πολλά. Όχι, ελληνικά δεν ακούει πολύ. Ναι. Τώρα είναι η ηλικία που ακούει μα πιο πολύ hip hop και rap. 11. Στα 11 αρχίζει. Προεφηβεία. Ναι. Μπαίνει τώρα. Δεν έχει σίγουρα τραγουδίσει ένα τραγούδι όμως κάποια στιγμή. Ναι, άκουσε το τάξη μου τώρα και του έμεινε. Γιατί μου το στείλανε για να τα ακούσω και ξαφνικά άρχισε να τραγουδάει τάξη μου. Δικαίωση για τη μάνα αυτό. Μήπως προσπαθήσω να σου πει κάτι άλλο. Ήθελε κάτι να μην του πάξω, ναι, κάποιο παιχνίδι, ένα ναι, 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 ταξίδι, και βγήκε αφορμή το τραγούδι. Δεν το είχα σκεφτεί. Να, τσακ. Ήμουν πολύ αφοσιωμένη στο να ακούσω το τραγούδι και δεν το σκέφτηκα. Θα τον ρωτήσω ή να το αφήσω καλύτερα, μην μου έρθει κανένα στα πλάς. Άμα ρωτάς, θα πάρεις και απάντηση, ξέρεις πως είναι αυτά τα πράγματα. Πέρασε. Την αγαπώ, την αγαπώ. Δεν μου λες, παράλληλα, το παιδί είναι 11 χρονών όπως μόλις μάθαμε. Έχει αρχίσει, ας πούμε, κάποια φλερτ, έτσι. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Όχι. Κορίτσια. Είναι δική σου αυτή η απάντηση ή είναι δική του? Γιατί του έχει εμφυσίσει να μην θέλει. Λίγο τη άκουσα λίγο τη Μανούλα. Όχι, δεν θέλει. Δεν είναι κακό κιόλας, δηλαδή. Εμείς εμάς, η κόρη μας έχει παντρευτεί 4 φορές, ας πούμε. Όχι. Είναι 8. Όχι. Τα κορίτσια είναι πιο προχωρημένα, το ξέρουμε. Αλλά με ξέρουμε. Κάποια αγόρια αυτά τα κορίτσια παντρεύονται, δηλαδή. Κατάλαβες, δεν παντρεύονται μόνο. Όχι από τα 8. Όχι, εμείς παντευτήκαμε στα 3 πρώτη φορά. Ας αλλάξουμε κουβέντα. Ο γιος σου, λοιπόν, που δεν έχει κανένα κορίτσι και δεν τον ενδιαφέρει. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, άνθρωπος τώρα. Όλες είναι χάλια, μου λέει. Όλες είναι δεν χάλια. Δεν μου αρέσει καμία. Εγώ φταίω. Δεν έχει γνωρίσει την Αέλεια. Είναι λίγο μικρή. Δεν πειράζει. Θέλω λοιπόν άλλο να μου πεις τώρα. 18. Πώς αντιμετωπίζεις, αλήθεια τώρα, την προεφηβεία? Αν δεν είναι και κανονική εφηβεία, γιατί αρχίζουν και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, το σκέφτεσαι να αυτό. Να το βαθιά ανάσα, φυσάμε, ξεφυσάμε. Δεν ξέρω σε τι θέμα να την πάω. Λίγο σαν τα μαθήματα γνώδινου. Είναι ένα πράγμα. Δύσκολο λιγάκι. Project. Σπορ. Ναι. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει, εισχωρούμε. Ναι. Σιγά σιγά. Τα πρώτα σημάδια, ας πούμε. Αντίδραση. Αντίδραση για την αντίδραση. Αυτό, Έτσι, γιατί έτσι θέλω. Γιατί ας πούμε, του λες, έλα να πάμε αγάπη μου εκεί και λέει όχι, δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Μπάνιο, δεν θέλω. Δικαίωμά μου. Ω, παίζει και το δικαίωμά μου. Πάρα πολύ. Το δικό μας παιδί είναι σχολείο. Ναι, όχι, και η Έλλη προχθές μου είπε ένα τέλειο. Εγώ ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου. Και είναι 8. Σου. Ναι, είναι 8, αλλά είναι στα 15. Έχω δικαίωμα να... Ναι. Μάλιστα. Και επειδή είναι μοναχο παιδί, έτσι, μοναχο γιος. Πώς σκέφτεσαι ότι θα το αντιμετωπίσεις αυτό, δηλαδή σε βλέπεις με τα χρόνια ότι θα είσαι ψύχρεμη ή ότι... Ή του γιατρού. Ναι. Ναι, όχι, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και ελπίζω και εμείς μαζί να είμαι ψύχρεμη. Ναι. Δηλαδή, προς το παρόν έχω την υπομονή και το συζητάω. Ναι. Αυτό θα γίνει για αυτό το λόγο, αυτό δεν θα γίνει για αυτό το λόγο. Όταν κάποια στιγμή χτυπάμε, αν κάποια στιγμή χτυπήσουμε κόκκινο, υπάρχει και το μαχαίρι ότι αυτό που λέω θα γίνει και τέλος. Το κάνεις όμως αυτό, έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά δεν θέλω να φτάνω σε αυτό το σημείο. Θέλω να υπάρχει συζήτηση. Αλλά είναι πάρα πολύ λογικό παιδί, ευτυχώς, και συζητήσιμο. Και μπορεί εκείνη την ώρα που να μιλάω εγώ να νομίζω ότι με έχει συνδέσει. Και αυτό σημαίνει και σε μένα όταν μου τα έλεγε η μητέρα μου. Αλλά ακούει. Νομίζω ότι. Αλλά... Ακούει, καταγράφει. Δεν εγώ σου λέω κάτι θα μείνει. Και μπορεί να μιλάω μόνη μου. Εγώ το κάνω αυτό το βράδυ, εκεί που πάει να την πάρει ο ύπνος
Κάθομαι και τη λέω. Αυτό δεν κατάλαβες τώρα. Δεν είναι. Να ηρεμήσει λίγο το παιδάκι. Εκεί δεν, έχει, δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί πάει να κοιμηθεί. Τραγικό. Και εγώ τη τα βάζω στο κεφάλι για να τη μείνω. Μήπω ξυπνά... δημιουργεί άγχο όμω. Φυσικά, ξυπνάει την άλλη μέρα και μου λέει. Τι θα κάνω το βράδυ αυτά. Φυσικά, παιδί μου, ξυπνάει την άλλη μέρα και μου λέει μπαμπά. Χθες το βράδυ έβλεπα κάτι, ένα να. Όνειρο. Ήταν η μαμά που κάτι μου έλεγε και τη λέω: Όχι, κορίτσι μου, δεν είναι φιάλτη, ήταν. Μην ανησυχείτε. Σε έχει παρομοιάσει και με φιάλτη. Λοιπόν, θα μας πάρουν στον έρωτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει δίκιο γιατί σε λιοντάρι με παρθένο και αυτό είναι. Ωραία, θέμα αρχής. Πάμε να δείξουμε, να δώσουμε έτσι, το νικητή. Τελείως τυχαία, έχουν δίκιο πάντα. Νικητής λοιπόν για το. Εντάξει, τηλέφωνο Μοτορόλα ήταν. Ναι, είναι λοιπόν η Ελένη Μακαρονά. Όχι, μακαρόνα την κοπέλα θα την πω. Μακαρονά. Έχω συνεννοηθεί, μου το έχουν πει εδώ στο ωραία, αυτή. Μακαρονά. Είναι μακαρονά. Λοιπόν, τάξε μου, βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Τάξε μου το καινούριο χι του καλοκαιριού από την Ελικοκίνη, κυκλοφορεί από την Κόμπαλτ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μας έκανε την τιμή να παρουσιάσει και την καινούργια τη δουλειά εδώ στη Βολιά των Κούκκιν. Για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Θα έρθουμε και στην Πάρο και στην Άξοκο που θέλει. Δεν μόνη μου. Όχι. Ποιο θα είσαι. Γιώργος Λιβάνης, ένας καινούριος τραγουδιστής. Γιώργο με τον Γιώργο το Λιβάνη. Τυχερός ο Γιώργος Λιβάνης. Γιατί. Συγχαρητήρια του. Θα γνωρίσουμε και τον Γιώργο το Λιβάνη. Δεν μπορώ να μόνιμο. Δεν μπορώ να μόνιμο. Σωστά. Έλικο κύριο κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο, Τρίτη. Εσείς θα μην είστε ορισμένοι σωστά γιατί ακολουθεί η εκπομπή Λίβης με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα εδώ στη Φωλιά των Κούκκι σε 9 ώρα. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα πριν απ' όλα χαρούμενοι με αγάπη, χιούμορ και το αγαπητό δικό σου ήρεμα. Με υγεία και πολύ πολύ αγάπη και θερμά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μας για όλα. Σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια!